Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Πάμε. Δεν πρόλαβα. Το να ξυρίζεσαι την ώρα της εκπομπής. Μη το κεφάλι, ρε. Μη το σύγχαμε το κεφάλι, ρε. Εσύ το κάνω, ρε. Συνέχεια. Μέρα. Τι θα πάθεις. 8 χρόνια ξυρίζομαι έτσι. Τι θα πάθω. Με ξαναφάνιξε το κεφάλι. Ωρε, φίλε. Θα βγάλει εδώ πέρα. Ξέρετε, εσύ βγάλει φίλος μου. Δεν είναι ντροπή. Παρασυρά μου από αεροπορία. Δεν λέω το επιθετό του. Από Νεάπολη, Χρήστος, Παοκτσής. Έχει γίνει, παιδιά. Τι έγινε, ρε. Τι εγώ. Ναι, ρε, μπορείς να πας στη φυλακή. Τι να πάθει, ρε. Τα αίματα. Να, μα ήδη τον τρέχουν αίματα. Γύρνα από εκεί. Την άλλη. Γέλα. Δεν πρόλαβα. Δεν προλαβαίνω. Καλά, τι ήταν, ρε. Τι κάνουμε, φύγε. Και το χτυπάνε εδώ. Να ασχολείς τίποτα. Σε μια σύφυλη. Στα μικρόβια, στη βρωμιά, το χτυπάς εδώ και μετά κάνεις. Στο τέλος ξυρίζουμε. Λες λίγο νόμο να μάρει ξέρετε. Ποιος ότι μπορεί να πάθει τώρα καμιά δέκη. Τι να πάθω. Δεν μπορώ να βγω με αυτές τις κάμερες. Απρεπείς απέναντι στο κοινό μου. Όχι το ξέρω. Παντού ρε. Λοιπόν πάμε. Λοιπόν εδώ είμαστε. Ποιο είναι το γεγονός της ημέρας. Το γεγονός της ημέρας στα 5 ευρώ. Και στη Θεσσαλονίκη αλλά και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι. Ο Έλληνας δεν διορθώνεται. Γιατί το λες αυτό. Η αγορά, παιδιά, σήμερα διαχώρητο κατέβηκε για να πάω φιλικό πρόσωπο κάπου. Ήταν ανοιχτή αγορά σήμερα. Στο φεστιβάλ. Έκανα ακριβώς με το μηχανάκι το αυτόματο από τη Χάνθ μέχρι την Αριστοτέλους, ναι. 22 λεπτά. Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τα μαγαζιά πώς κινήθηκαν, αλλά ρε εσείς, δείξτε λίγο σεβασμό. Αυτό. Μην κατεβαίνετε ρε εσείς. Σεβαστείτε τους ανθρώπους ρε εσείς που δουλεύουν. Άσε αυτό είναι ευλογία. Είναι ο Έλληνας ρε. Ευλογία. Μια χαρά είναι ο Έλληνας. Σε δύο χρόνια που θα έχουμε το μετρό δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Ναι. Και την πλήρωση του κόσμου. Στον κόσμο. Όχι, άλλο είναι το θέμα. Εγώ το πάω αλλού. Άλλο είναι το θέμα. Το λευκό βέλος καταρχήν θα έχουμε. Άστο το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ένας με τον Τσίπρα πρωθυπουργό
Μεγάλος μάγκας. Μεγάλος μάγκας. Τσίπρα, είχε τη λύση όλους. Τσίπρα, είσαι ο μεγαλύτερος μάγκας πολιτικός. Και δεν είναι συμπτωματικό ότι. Και τον Αντρέα πιο πολύ. Τον παίχτη του. Μία σχέση. Ο Αντρέας φίλε να πω λίγο κάτι. Α, για άλλο λέει. Για τον Αντρέα Τσίπρα. Όλους αυτούς. Όλοι αυτοί. Ταΐζαν τον κόσμο και ο κόσμος χειροκροτούσε. Αυτός τους τα παίρνει και τον χειροκροτάει. Δηλαδή πραγματικά. Ναι, μάγκας. Ο πιο μάγκας πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας. Και για ένα ακόμα λόγο, ενώ λένε ότι μια κυβέρνηση έχει φθορά στην περίπτωση που περάσουν τα χρόνια, μπαίνουν μνημόνια, φτώχεια, 600.000 μετανάστες, ιστορίες, κόλπα. Περιμένεις από την αντιπολίτευση. Ο Καρατζαφέρης, ξέρεις τι μου είπε μια φορά στο τηλέφωνο. Πρέπει να έχει κάνα εξάμηνο, οκτάμηνο. Όταν είχαν έρθει οι παοξίδες δήθεν έξω από το Πόρτο Παλάς του Μαμαδά να φωνάξουν γιατί είπε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Αυτός λέει μπορεί να βγει πρωθυπουργός χωρίς να μιλήσει καθόλου. Όσο μιλάει, λέει ο Καρατζαφέρης για τον Μητσοτάκη, επιβαρύνει τη θέση του. Τόσο ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει και κάθε τι που λέει. Καλά, ότι είδε εξωγήινου στο Λυκαβητό και στον Αρδυτό επάνω δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ότι ήταν μια κούκλα εκεί πέρα και την έκανε καμάκι εκεί στην Τσιμισκή και την έλεγε τι ωραία που είστε, εννοείται ήταν κούκλα. Φίλε, να σου πω κάτι. Και τι μας λέει ο Ορφανός. Το πω θα προθέσω. Και τι μας λέει ο Γιώργος Ορφανός. Έπρεπε να είμαι 10 μέτρα πιο μπροστά, ρε, που θα το προλάβαινα το κακό αυτό, λέει. Θα το προλάβαινα, με λέει, το κακό αυτό. Δηλαδή, ο Γιώργος Ορφανός. Ο Γιώργος Ορφανός. Θα προλάβαινε το κακό ο Γιώργος. Να μην εκτεθεί ο αρχηγός. Ναι. Άμα είναι άλλος λακαμάς, ό,τι και να κάνεις, εκτίθεται. Την ψιλοπάτησα εγώ. Πρόσφατα. Στρίβω από το. Θα με πας αλλού. Φεύγω κούκλα και μάθει χαιρετήσει σοβαρά. Ναι, χαιρετήσει. Σε μαγαζί. Δεν δικαιούται. Αλλά το χειρότερο είναι ότι ενώ διοικεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανοίγει ρουθούνη και βγαίνουν σκάνδαλα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, μέχρι και η Παναγιά της Τίνου δάκρυσε. Και το δάκρυ της Παναγιάς της Τίνου, το έκανε ράβδο χρυσού. Δηλαδή έκλαψε η Παναγιά και το δάκρυ της Παναγιάς το έκαναν, λέει, και οι Μητροπολίτες ράβδο χρυσού. Αυτά να ξέρετε τι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα τώρα, να τα πάμε έτσι συνολικά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει είμαι, Συζοδήμο, ωραίος. Έχεις κόψει κανένα δυο μπριτζόλες. Πρώτη είδηση, ο Ποροβίλος ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Ποροβίλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, έμεινε σε ξενοδοχείο και έψαχνε το Σαββίδι για μεροκάματο. Και μάλιστα συναντήθηκε με τον Παντελή Κωνσταντινίδη σε γνωστό μέρος, το οποίο άμα μου πει ο Κωνσταντινίδης που μας είδες και τα λοιπά, έχω και φωτογραφία. Συναντήθηκε λοιπόν και ψάχθηκε να μπει στο σύστημα. Είδε μέλη, είδε φαΐ, δηλαδή είδε φασαρία να πούμε και τα λοιπά. Ένα άλλο κομμάτι πριν που πάμε στα ποδοσφαιρικά, είναι, θέλω να πω δύο κουβέντες να πούμε τον Βασίλη τον Τζιάρτα, ο οποίος να πούμε είπε ότι την ελληνική σημαία πρέπει να την κρατάνε μόνο Έλληνες. Σωστό. Σωστό. Ο Τσιάρτας έχει πολύ σωστά πράγματα λέει τελευταία. Διάνοια. Μία με τους ομοφιλόφιλους, μία τώρα αυτό. Και αυτό σωστό. Άκου. Αν το γύρισε στη Χρυσή Αυγή ο Τσιάρτας. Το παρακάναμε με τη Δημοκρατία. Αν το παραγύρισε στη Χρυσή Αυγή ο Τσιάρτας, δεν ξέρω, δικαίωμά του είναι. Και δικαίωμά του είναι βέβαια του Τσιάρτα να τα λέει τα πράγματα από όλες τις κοινωνικές. Από όλες τις κοινωνικές πλευρές. Γι' αυτό κύριε Τσιάρτα, Βασίλη. Όταν παίζει ο Ζέκα, εκείνος ο μαύρος, θα πούμε, στην εθνική ομάδα και κρατάει την ελληνική σημαία, είναι Έλληνας? Όχι. Ο Μπατίστα, όταν έπαιζε στην εθνική και έπαιζε και εσύ αντίπαλός του και συμπαίκτης του, αν δεν κάνω λάθος, είπες κουβέντα? Τώρα, Χάγκελ, πες που τον έκανε παίκτη, να πούμε. Ναι. Το Καχιασβίλη που σήκωνε τα βάρητα, που έλεγε η γιαγιά μου η Παρασκευούλα, σήκωνε τα βάρητα, ήταν Έλληνας? Ο άλλος, ο Αντετοκούμπο, ο Αράμπ Χανούμ, ο οποίος, να πούμε, μαύρος άνθρωπος, τον κάνατε Έλληνα, Νιγηριανό? Μα καλά, εγώ είμαι φίλος με τους Αφρικανούς, είμαι φίλος εγώ. Έχω φίλο εγώ Αφρικανό. Τον Μπόκο Λόκο, ο οποίος Μπόκο Λόκο είναι σκηνοθέτης μου στο τηλεάστη RTV. Σκηνοθέτης μου, από τους καλύτερους, ο Μπόκο Λόκο. Τα είπε πήρος δήμαστε, Κώστα. Ο Μπόκο Λόκο, λοιπόν, ξέρεις τι ήρθατε, μου είπε το παιδί. Εγώ, Κωστή, υπηρέτησα, λέει, στον ελληνικό στρατό, παντρεύτηκε Ελληνίδα γυναίκα, 14 χρόνια νεότερη. Έκανα τρία παιδιά, πέρασε καλά η Ελληνίδα, λοιπόν, με το μαύρο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Όταν πήγαινε στις Σικές απάνω από Κολόγο, τον ορμούσαν κάτι χρυσαυγίτες και του λέγανε «Κολό μαύρε! Έριξα την Ελλάδα ρε μαύρε!» Εν τω μεταξύ τα χέρια του Ποκολόγο πιάνει τέσσερις χρυσαυγίτες και τους κάνει έτσι. Γιατί οι χρυσαυγίτες κάνουν μαγκές καμιά γυναίκα. Άμα δουν κανένα Γεωργιανό, οπ, στρίβουν από την άλλη μεριά οι χρυσαυγίτες. Λέω εγώ. Ναι. Μόλις βρει χρυσαυγίτης Γεωργιανό, την κάνει Ρώσο, άμα βρει. Αλβανό. Μπέτσμπουτσουκ.
Αλβανό! Πες Μπουτσούκ! Πες Μπουτσούκ! Ας το πες Μπουτσούκ, ξέρεις τι είναι! Μα δεν ξέρω. Λοιπόν, λοιπόν κύριε, κύριε, σταμάτα λίγο ρωκάκι λίγο. Κύριε, Σάρτα, Ζέκα δεν μας μίλησες, Μπατίστα δεν μας μίλησες, Κασιασβίλη δεν μας μίλησες. Το Τατεκτακούμπο από Μαύρους Όρχης τον κάνατε μεγάλο Ελληναρά. Ενώ ο Μποκολόκο Φουκαράς που ήρθε από το Κονγκό, το λέτε παλιό μαύρο, ξέρω εγώ, τρέξε μαύρο γιατί θα πεινάσεις. Άρα είστε ρατσιστόμουτρα. Στα λεφτά επάνω και στην επιτυχία, εκεί απάνω κάνετε ντουμπέκ. Άμα δείτε κανένα φτωχό, κανένα Αφγανό, άμα δείτε κανένα Φουκαρά, τον ορμάτε. Αλλά κανένα Γεωργιανό, άμα είναι, ξέρω εγώ, στη μαφία εκεί τη νύχτα που ελέγχουνε, μπες Μπουτσούκ. Ναι. Ναι. Γκρι Μπουτσούκ. Ναι, άστα εσύ. Μη. Δεν μου λες, κλάσσα πατάτες. Στα τουρκικά. Να ξέρουμε τουρκικά. Αν δεν ξέρεις τουρκικά. Όχι. Αλλά τουρκικές αερογραμμές θα μας δώσουν σε καμιά διαφήμιση, τότε θα πεις alright. Γιατί το είδα, ρε Γιώργο. Ποτέ. Όχι, ποτέ λες τώρα. Όχι, πάντα. Γεια σου, Γιώργο. Και για τον Νίνη. Τον Νίνη τον φωνάζανε οι παοξίδες. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Μόλις ήρθε ο Νίνης να μου στον πάω και λέω, ο Αλβανός. Αφού είναι Αλβανός, Έλληνας είναι. Ήρθε ένας από την Νεάπολη, το στόμα του είχε φτάσει πάνω από τα αυτή. Του λέω, ρε φίλε, θα πάθει θλάσσιο στόμα σου, λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Χαμήλωσε το και δεν παίρνει και σε καλύπρα το μάγουλο, να πούμε. Να ήταν Λαμαρίνα, να πούμε, να πει. Λοιπόν, άσκος Αντόπουλα της ο Νίνης είναι Έλληνας. Ένα χρόνο πριν, στη θύρα 7, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Πω πω, τρελάθηκα στα γέλια, ρε. Μη. Τι είναι κι άλλο. Μη. Λοιπόν, έχεις πολύ χαμηλά τον πύχη του χιούμορ, Μάριε. Πώς το πες? Ναι, καλά το λες. Κόλα το, μάλιστα. Δεν κολλάω εγώ, ό,τι βλέπω λέω. Αυτό το πουκάμισο, σταυρώνεσαι. Σ' αγαπώ και σε πάω και είμαι, ειλικρινά, ρε. ΑΕΚ του Φάντροπ ή ΑΕΚ του Μπάγεβιτς? Η ΑΕΚ του Χιμένε. Ναι. Πρέπει ο Φάντοκ, σχολεύτηκε, ζει ο άνθρωπος. Κοντεύουν να πεθάνουμε εμείς, δεν κόκκινε. Αυτό το ποδόσφαιρο, αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα γενικά, μόνο να πω κάτι, λάθος. Σε όλες τις φάσεις, έπρεπε να την Κυριακή, σε όλα τα μάτσα έδειξε καμιά 8-10 φάσεις, 3 γκολ, 4-2. Ποιος? Και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ έδειχνε μία ώρα σε αργή κίνηση, ξύλο και κάρτες, δηλαδή ντροπίστρεση. Γιώργο, ξεκινάς πρώτος. Πάμε. Και για το ΜΑΤ. Να σου ζητήσω καταρχήν συγγνώμη. Γιατί έφαγε, θα πούμε, σήμερα λίγο γκρίνια. Ναι, έφαγα γκρίνια. Ναι, θα πούμε, εμείς τα λέμε όλα. Φύγω λίγο πιο νωρίς. Ναι, θα φύγει πιο νωρίς, γιατί τι έγινε. Ο άνθρωπος έχει μια μεγάλη κοπέλα, η οποία είναι θεατρόφιλη. Θέατρο. Ναι, στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Πες τι έγινε και μου ζητάει. Ρε παιδάκι μου, εγώ σε παίρνω προχθές τηλέφωνο και σου λέω ότι δεν θα έρθω. Γιατί κανονίσαμε να πάμε σε μια προβολή 11 και 4. Κανόνισε προβολή. Και μου άρεξε εκεί πέρα και που δεν θα έχουμε παοξί και αν χάσετε και αν κάνετε και αράνετε. Έτσι το είπα εγώ. Άμα χάσετε, τι θα γίνει. Το γρουσούζεψε. Ναι, τέλος πάντων, δεν εντάξει. Στην αρχή και αυτή έδειξε μια συγκαταβατικότητα. Τώρα μετά νόμιζε ότι τη κάνω μπλάκα και σήμερα τσίνησε. Και μου λέει να και γιατί και τα λοιπά και όχι και τι θα πα να κάνει και αυτό και πα. Αυτό ξέρει τι σημαίνει, ε. Άμα την πάρει στο σπίτι σου καμιά πενταετία, θα κάνει τα ούλια τα παπάρια. Κατάλαβες. Άμα την πάρει στο σπίτι σου, λέω. Ναι, άμα τώρα στα μέλια σε γκρινιάζει η γυναίκα, άμα γκρινιάζει στα μέλια, καταλαβαίνεις όταν θα περάσουν τα μέλια, όταν θα αρχίσει να κλάνει, δηλαδή, άμα αυτή περνάει πετάει την περίοδο μέσα στο. Και μπαίνει μέσα και βλέπει τα αίματα κτλ. Όταν θα φύγουν, τα μέλια. Σου λέω ότι αν σου γκρινιάζει τώρα, να πούμε. Ερώτηση στο γιατρό που είναι. Έχουμε ψυχολόγο. Έχουμε ψυχολόγο εδώ. Έλα μέσα, γιατρέ. Ακριβώς, έλα μέσα. Όταν. Ψυχολόγο. Μακριά. Μη. Έλα, μη φοβάσαι. 2 μέτρα βόδι. Ψυχολόγο. Σε ένα ζευγάρι, το πρώτο κλάσιμο που πέφτει δεν είναι το τέλος του έρωτα. Ναι, το εσκεμμένο. Γιατί μπορεί να σου φύγει κατά λάθος. Για να πει. Εγώ το έχω κάνει διάλεξη στο ίντερνετ. Το πρώτο εσκεμμένο κλάσιμο του άντρα πάει να πει ότι δεν είναι ερωτευμένος πια με την γυναίκα. Και όταν η γυναίκα ξυπνήσει, να πούμε, και φορέσει τα τερλίκια της γιαγιάς της, ξέρεις τι είναι τα τερλίκια. Βάφουν νύχια, κάνουν αυτά, ξύνουν τις φτέρες κλπ. Μόλις δεις τερλίκι και ματωμένος, πώς το λένε αυτό το always με τα διπλά φτερά, αυτό. Ισχύει, γιατρέ, αυτό? Καταρχήν. Σημάδι οικειότητας. Σημάδι οικειότητας. Είναι σημάδι οικειότητας. Τώρα στο πώς το διαχειριστεί η κοπέλα, μπορεί να το πάρει στην πλάκα. Ναι. Μπορεί να εκπλαγεί. Στην πλάκα να εκπλαγεί. Δεν ξέρεις, ανάλογα με το χαρακτήρα και τι αισθάνεται για το. Ναι. Γι' αυτό καλά να ρίξει το κλανίδι από την αρχή. Το κλανίδι από την αρχή. Ναι. Στο πρώτο ραντεβού. Όχι, πρώτο, εντάξει. Οι Άγγλοι ευγενείς κλάνουνε και θεωρείται και.
η Άγγλια βγαίνει. Στην Αγγλία δεν έχει κάνει. Ναι, η. Ψυχιατρική, ψυχιατρική ψυχολογία σπούδασε. Ψυχολογία στην Αγγλία. Πόσα χρόνια είναι? Τρία χρόνια. Εδώ. Το μικρό σου Γιώργο. Τόμ, Τόμ, ναι, τώρα συμπτώνω, Τόμ, εγώ. Συμπαθέστατο. Πού ήσουν, Λονδίνο ή. Λονδίνο. Συγγνώμη, οι γονείς με τι ασχολούνται? Ο πατέρας μου ήταν προϊστάμενος στη Λουφθάνσα. Λουφθάνσα, ναι. Μεγάλο μήνυμα, Η μαμά. Η μήνυα ασχολίαστο. Ωραία. Ο Μπίσεσβαρ λέει: δεν μπορώ άλλο. Βάλτε με με τον Ασλανίδη, τον Κούδα και τον Άγγελο Αναστασιάδη να κάνω τον παλέμαχο, γιατί παλέμαχος είναι. 20 λεπτά που έπαιξε ήταν πιο κουρασμένος από τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ξέρω ότι σε έφαγε σε μια κούρσα, λάθος κάνεις. Ναι. Είναι καλή. Το κυνηγάνε τρεις και του κάνει κάρτα ο Γαλανόπουλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Ελκαντουρί πλέον ενδεκάδα έξω και Πρίγιοβιτς έξω. Ναι, παίξαν και οι δύο βέβαια. Και, και τα δύο δεκάρια του ΠΑΟΚ. Και ο Ελκαντουρί. Αποδείχθηκε ότι ο Ελκαντουρί δεν είναι δεκάρι. Ναι, αποδείχθηκε ότι ο Ελκαντουρί είναι απάτη παίκτη. Πάμε στο Γιώργο. Για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, το κόμπλεξ της ομάδας βγαίνει σε ένα πολύ κρίσιμο μάτς. Εγώ είχα πει πως αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε κολλητά διπλό στο ΆΚΑ και άστο με τον Ατρόμητο, το πρωτάθλημα είχε τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής. Α, δεν παίζει ο Ουάρντα, ξέρεις. Ναι. Δεν παίζουν αυτοί οι τρεις. Κάτσε, αυτό σίγουρα αυτό. Γιατί... Ναι. Γιατί είπαν ότι έχει γίνει συμφωνία κυριών. Ναι. Κάτσε, δύο-τρεις ΠΑΟΚΣΙΔΕ σήμερα, του το είπα, το είπες εσύ. Πολύ διαβασμένοι. Όλα τα αθηναϊκά σε έτογρα. Μικρό το κακό. Μικρό το κακό για τον Ατρόμητο. Έχουν ένα ξένο αριστερό μπακ, ξεχνάω το όνομά του. Έχουν τον, και τον Καρασαλίδη στόπερ που είναι και τεχνίτης. Και τον, πώς το λένε, τον Ζησόπουλο. Και στη θέση του Άρντα μπορεί να παίξει ο Μανούσιος εξ αριστερά. Του κάνει ιστορία από εκεί. Πάντως είναι πιο τίμιο να μην κατέβουν καθόλου να παίξουν από το να παίξουν και να είναι οι παρόντες. Εσύ σταμάτα για να σου πει να σου πει να σου πει να σου πει να σταματήσω, ρε, γιατί να σταματήσω εγώ. Γιατί σε αριστερά. Μεγάλο διπλό πήρα, πάω να ανέβω κατηγορία. Καλά. Έλα, ρε. Ναι. Καλά. Λέγε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Η ομάδα δυστυχώς έδειξε για μια ακόμα φορά αυτό το κόμπλεξ που έχει όταν περνάει κόμπλεξ τα είναι. Το κόμπλεξ είναι. Του σχηματαρίου. Δηλαδή υπάρχει καζατζιδισμός, μπαρθαβουρσισμός, χωριατήλα. Υπάρχει. Δυστυχώς. Το πέρασε αποτέλεσε, δηλαδή η πόλη. Ναι, η πόλη το πέρασε. Κατάφερε και το πέρασε στους ξένους παίκτες. Πάει τέλειος. Αυτό είναι κατόρθωμα. Λοιπόν, παίρνοντας φυσικά έναν μικρό προπονητή, έτσι. Ναι. Για μια ακόμα φορά το μάτς το χάνει 100% προπονητής, ο οποίος από την πρώτη αλλαγή που κάνει δείχνει ουσιαστικά τι. Ότι. Ξεντίνε το άλλο. Θα μας κάνει streaking. Δείχνει αυτή τη στιγμή ότι εγώ χάνω ένα 0, αλλά δεν πειράζει. Ας πάει κούτσα-κούτσα το match μέχρι το 80 και μετά που θα κουραστεί η ΑΕΚ θα παίξω την μπάλα μου να το κάνω 1-1. Λες του Κρέσπο, Γιώργο. Ναι. Η προσωπική μου εμένα άποψη. Τι θα κάνεις εσύ. Τι θα κάνω εγώ. Γιατί κάτι θυμίζω για μένα εγώ. Ναι. Θα βγάζα το Λέοβατς, ο Σαχόφ μπορεί να παίξει σε 3-5-2 ως τρίτο στόπερ. Είναι η μοναδική θέση, είναι κάτι σαν τον Τζιόλι. Γιατί 3-5-2. Γιατί θα παίξει με 3-5-1, ναι. Θα παίξει με Βαρέλα, Κρέσπο, Σαχόφ σαν τρίτο στόπερ. Κρέσπο είπες. Ναι. Δεν θα έβαζα τον Κρέσπο. Όχι, είπα, θα πώς το λένε, θα έβαζα τον τέτοιο να. Θα έβαζα τον Κρέσπο. Ναι, δεν θα έβαζα το έγκλημα. Ποιον θα έβγαζε. Θα έβγαζα το Λέοβατς. Κάτσε, παιδιά, απλά ελληνικά μιλά, Γιώργο. Εσύ λες δεν θα έβαζες το Λέοβατς. Όχι. Εγώ λέω ότι είναι σωστή. Δεν έβγαλα μετά σαν δεύτερη αλλαγή ρε τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο θα έπαιζε. Για την πρώτη αλλαγή την θεωρείς. Η πρώτη είναι σωστή. Για μένα έγινε. Ναι, περίμενε. Εγώ δεν είναι σωστή. Περίμενε. Είναι σωστή με το λάθος. Όμως κάνει τη λάθος εσωτερική αλλαγή. Δεν θα έβγαζα αριστερό μπακ τον Γερίνια. Θα έπαιζα με τρεις πίσω. Δεν μπορεί να κάει και ο παίχτης. Ο παίχτης πίσω αριστερά κάηκε. Δεν έκανε πάντως, τίποτα. Ήταν ο μοναδικός ενεργός παίχτης του ΠΑΟ. Πάντως στο μαγαζί που βλέπαμε τον μπατς, μόλις έφαγε την κάρτα ο Ζαμπράνο, την κίτρινη και την κόκκινη ο άλλος, και θα μου πεις αν ήταν σωστό αυτό, αν θα πρέπει να βγουν και οι δύο με κόκκινη κάρτα. Όχι. Εάν θα έβγαζε στο 15 λεπτό, να άλλαζε στόπερ. Να έβγαζε. Γιατί το είχαμε κάνει ήταν κουβέντα. Είναι επικίνδυνο, ναι, είναι και αυτό. Είναι επικίνδυνο, οπότε η επόμενη φάση θα είναι αυτό. Είναι και λίγο λακαμάς, είναι και ότι θα αναγκαστεί να ισορροπήσει ο διαιτητής την κατάσταση. Το λέμε εκ των υστέρων βέβαια. Αλλά... Όχι αυτό, αλλά εγώ προσωπικά θα έκανα την αλλαγή, για να εκφραστώ σωστά, θα έκανα αυτή την αλλαγή την πρώτη που έκανε, αλλά θα έκανα άλλη, δεν θα έκανα αυτή την εσωτερική αλλαγή. Δεν θα τον έλεγα δηλαδή το Βιερίνι, έλα παίξε πίσω. Ναι, γιατί μπορεί να παίξει μπροστά. Μέχρι τότε μια χαρά έπαιζε μπροστά. Ναι. Ήταν και ο μόνος που κάνει το σουτ. Ναι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, καταρχήν εννοείται η δεύτερη αλλαγή θα ήταν, εφόσον θέλει να κάνει δεύτερη αλλαγή, θα έβαζα τον πίσω στη θέση του Ελκαντουρί. Και η τρίτη και τελευταία
κάτι ότι έπρεπε επιτέλους ο Πρίγιοβιτς να δείξει η ομάδα την απειλή της. Θα έβγαζα τον Μπέλκα και θα έβαζα τον Μακ και η ομάδα θα έπαιζε με δύο μπροστά. Με Πρίγιοβιτς, Μακ. Η ομάδα αυτή τη στιγμή ήταν χαμένη ούτως ή άλλως. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε. Δεν ήταν 0-0. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κύριος προπονητής. 1-0 χάναμε. Ναι. Αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο για μένα και επηρέασε αποτέλεσμα το ότι η ΑΕΚ βάζει τον γκολ όταν είναι με παίκτη λιγότερο. Ναι, και έτσι μετά που μείναμε και εμείς, ήταν σαν να παίζαμε εμείς με παίκτη λιγότερο. Εκεί το 1-0 και οι 2 με 10. Όταν τη χρονική διάρκεια παίζει η ΑΕΚ με 10. Και δίνουμε εκείνο χώρο, είναι τραγικό εκεί. Και σου κλέβει λόγω του Σακχόφ, ο οποίος δεν είναι χαφ, είναι αχθοφόρος. Ο Σακχόφ δεν είναι χαφ. Εδώ έλεγα εγώ την Παρασκευή πριν το μάτσο ότι αν παίξει η ΑΕΚ με τον Αϊντάρεβιτς, υποτίθεται και εγώ με τον Σακχόφ, ας πούμε, σαν ΠΑΟΚ. Άμα πάρουμε από την πλατεία Αριστοτέλους δύο ταξιτζίδες ψηλούς και τους χώσουμε 10 εναντίον 10 μέσα οι δύο ταξιτζίδες, ούτε σε ταχύτητα ούτε σε τέχνη, μπορεί σε φυσική κατάσταση επειδή οι ταξιτζίδες είναι όλη μέρα στο τιμόνι, αλλά δεν κερδίζαμε τίποτα. Στον αέρα μόνο δύο ψηλά κορμιά, να κερδίσουμε λίγο ύψος. Χαφ του και κόλου και οι δύο. Και ναι. Στο κλάδεμα. Και στο κλάδεμα. Γι' αυτό σου λέω ότι έπρεπε να παίξει τρίτο στόπερ, να παίξει με τρία στόπερ ο Πάο. Δεν είχε να χάσει τίποτα. Κρέσπο, Βαρέλα είναι ο μοναδικός πολυθεσίτης χαφ που έχει ο Πάο Κωσακό. Ναι. Να παίξει εκεί πίσω. Και φυσικά εννοείται ότι ο Καντουρί σήμερα. Ναι. Να πούμε ότι έπαιξε τη φυσική του θέση ο άνθρωπος. Ποια? Αυτή είναι η θέση. Αμυντικό χαφ. Βέβαια εννοείται. Ναι. Που κάνει. Οχτάρι. Όχι, ξέρω, οχτάρι. Οχτάρι. Ναι. Ο Ελκαντουρί δεν μοιράζει. Ο Ελκαντουρί δεν μοιράζει μπαλιές. Δεν πατάει περιοχή. Δεν σου φτάνει από μέση απόσταση. Δεν πλαγιάζει να κάνει σέντρα. Και όταν μαρκάρει τρώει κάρτες. Έτσι. Πού τον βρήκατε? Ποιο σα το φόρεσε, κύριε. Πώς το λένε το γιο του Σαββίδη? Μπαμπέ! Ακουδόρε, μπαμπά. Παράτα τα αυτά τα Instagram. Μπάλα δεν ξέρεις. Αλλά εκτίθεσαι. Σας έχουν φέρει κάτι τσουβάλια εκεί στον ΠΑΟΚ, τα οποία να πούμε είναι υπερτιμημένα. Και η ΑΕΚ σήμερα έχει μια εντεκάδα η οποία μπορεί να τη μεταβάλει ο οποιοσδήποτε προπονητής τρία ή τέσσερα διαφορετικά συστήματα. Ενώ εσύ δεν μπορεί να αλλάξει σύστημα με αυτούς τους παίκτες. Και εννοώ, το εννοώ αυτό που λέω λέγοντας. Μεταβάλει η ΑΕΚ το σύστημά της με τους ίδιους παίκτες από 5-3-2 σε 4-4-2 με μία κίνηση. Φσιτ, σφυρίζει ο Σωτήρης Μουστάκας και γίνεται το εξής. Μπακάκης δεξί μπακ, Λόπεζ αριστερό μπακ, Τσόσιτς Βράνια στόπερ, Σιμόες Γιώκανσον δύο κόφτες, Γκάλο αριστερό δεξί εξτρέμ, Αραούχο αριστερό εξτρέμ, Λιβάγια Λάζαρος 4-4-2. Ο Τσόσιτς δεν έπαιξε. Ποιος? Ο Τσόσιτς. Πώς το λένε? Βράνιες. Ο Βράνιες με τον Λαμπρόπουλο. Εδώ ήταν ο Μπακάκης αριστερά. Και από εκεί ο Βράνιες. Λαμπρόπουλο. Κατάλαβε, σου λέω, έτσι ήταν. Άλλο σου λέω, ρε παιδάκι μου. Στην προθέρμανση ο Τσόσιτς βγήκε μπροστά. Ναι, εντάξει, το σημείωσα γιατί το πήρατε. Σωστό, κατάλαβε. Λαμπρόπουλο μπροστά. Λαμπρόπουλο Βράνιες. Μπακάκης αριστερά. Βράνιες αριστερά. Άλλο λέω εγώ. 3-5-2 το έχω. Πώς μεταβάλλεται αυτό σου λέω. Αφού δεν έπαιξε ο Τσόσιτς, αυτό σου λέει ο Μάριος. Ρε γαμώ την πίστη μου, ρε. Εντάξει, στη θέση του Τσόσιτς παίζει ο Λαμπρόπουλος, το ίδιο είναι. Στόπερ. Ωραία. Μπορεί δηλαδή με μία κίνηση αυτό το 5-3-2 με τους ίδιους παίκτες να μεταβληθεί σε 4-4-2. Ναι. Μπορεί να μεταβληθεί σε 3-4-3 με τον Αραούχο και τον Λάζαρο κοντά, τον Λιβάγια Φόρ, σαν Πέδρο και Αζάρ. Πανεύκολα. Με Γκάλο δεξιά, Λόπες αριστερά και τρεις στόπερ. Μπορεί να γίνει. 4-2-3-1 με μία αλλαγή το Μπακασέτα, Λιβάγια Μπακασέτας Λάζαρος και Αραούχο Εξτρέμ. Μπορεί να γίνει ρόμβος 4-4-2. Ό,τι θέλω παίζω. Με Μπακασέτα με μία αλλαγή. Σιμόες στην άκρη, επικό Σιμόες στην άκρη του ρόμβου. Μπακάκι αριστερός και δεξιά ο Λάζαρος, 4 χαφ. Σιμόες επικός, επικός ή επικός. 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 Σιμόες, επικός Γκάλο. Επικός Γκάλο. Για μένα αυτοί οι δύο ήτανε. Και φυσικά ο Λιβάγια, ο οποίος δεν φάνηκε, αλλά έκανε πολύ βρώμικη δουλειά στο κέντρο. Ο οποίος έκανε πάρα πολύ βρώμικη δουλειά στο κέντρο. Πριν το ματς, φοβισμένα τα μούτρα του Λουτσέσκο, τα παίρνει η κάμερα. Λέει ο Παοξής ο μέσος, φοβισμένα τα μούτρα του προπονητή. Ο ψυχολόγος που είναι, τι ομάδα είσαι? Όχι. Πάοκ. Εγώ έδινα. Αν δεις τα μούτρα του Λουτσέσκου πριν το ματς, σου δείχνουν σε μια συνεδρία που παίρνεις ένα φοβισμένο άνθρωπο. Ορίστε, το λέει και ο ψυχολόγος που μπορεί να γίνει άριστα, άμεσα συνεργάτης της εκπομπής. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με διάφορες καταστάσεις. Στη Μαρμίτα μ' άκουσες για τον Ζαμπράνο. Αλλαγή ο Ζαμπράνο. Στο 15 λεπτό. Στάσου λίγο, τι κατά λάθος. Εκ παραδρομής είπες ότι μετά Χριστό προφήτης γινόμαστε.
Μετάξει των προφήτες γινόμαστε. Εγώ δεν ήμουνα, αλλά πώς να αποδείξω τώρα ότι το είπα στο 15 βγαίνεις. Ο Άγγελος τον έβγαζε. Ένας προπονητής που παίρνει στροφή το μυαλό του, γιατί ο Ρουμάνος το μυαλό του δεν παίρνει στροφή, δεν τραβάει κύλιδρο, δεν έχει να πούμε. Φωνάζουν οι αεξίδες για το πρώτο σφύριγμα. Ακούστε κάτι. Εγώ λέω ότι είναι και οι δύο αποβολές. Εγώ διαφωνώ. Και οι δύο είναι αποβολές, αλλά τις ενώσεις Κουρασάν Φολή ο Σαββίδης. Ο άλλος την Κουναράς δεν δίνει. Λεφτά δεν δίδω. Άρα στη ζωή αυτή μετράς αν έχεις περισσότερα λεφτά, σε μετράνε παραπάνω κτλ. Οπότε μην μιλάτε αεξίδες. Όποιος πληρώνει μπορεί να πάρει και σφύριγμα. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πήρε σφύριγμα. Μετά ήταν όλα 50-50. Μακριά έγραμμες του ΠΑΟΚ στα 60 μέτρα μετά την αποβολή. Που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν δουλεύει την κάθε του γραμμή ξεχωριστά και όλες μαζί μετά να έχει ένα συγκροτημένο συντονισμό. Δεν υπάρχει συντονισμός, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Λοιπόν, να πω ότι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο 20 λεπτό που έπαιξε 8-18-28, στα 26 λεπτά που έπαιξε η ΑΕΚ με λιγότερο παίκτη, ότι κάνει τον γκολ με συμμετοχή του εξαριού, του οχταριού, ότι τρέχει το κέντρο της καλύτερα. Δηλαδή λειτουργεί ο Σιμόιτς, ο Γιώχασον και ο, πώς το λένε, ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια καλύτερα, ο οποίος είναι φόρο Λιβάγια. Και το βάζει δεκάρι εκεί, στο 5-3-2. Από τον Ελκαντουρί, τον Τζίμιροτ και τον Σακόφ τα πτώματα. Και μιλώ και για τον Τζίμιροτ, γιατί είναι πολύ πεσμένος σήμερα. Και χάνει καπάκι μια ευκαιρία ο Γιώχανσον στο δεύτερο δοκάρι να το κάνει 2-0 σε μια σέντρα. Το χαφ πατάει περιοχή και εγώ δεν έχω παίκτη εκεί σαν ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Κοίταξε, αυτό που λέει. Ναι. Για να μην πολυλογούμε, ο ΠΑΟΚ δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει ανάγκη από τρεις μεταγραφές. Ναι, καλά, τα αριστερό μπακ. Θα σου φέρω ο Λιάκος τρεις κουτσούς. Θα πάει ο Γιώργος ο Σαββίδης. Ναι, μπα, θα αρχίσει να λέει. Ποιος από τους δύο ρε. Ναι. Άστα τώρα, θα θέλει ποιο μεταγραφές για να κονομάνει μάνατζερ. Και σας στέλνουν τσουβάλια βρε. Τσουβάλια βρε σας στέλνουνε. Θέλουμε ένα οχτάρι, ένα αριστερό μπακ και οπωσδήποτε ένα center forward. Ναι, λοιπόν. Δυστυχώς μόνο με το σας κεφάλι. Σας πήραν τον Ζαμπράνο από το τρελοκομείο το Δαφνί. Παιχταράς. Από το τρελοκομείο το Δαφνί. Παιχταράς είναι, άστο. Ναι, από το τρελοκομείο. Αλλά είναι παιχταράς. Ναι, παιχταράς είναι και ο Μάτος είναι παιχταράς και αυτός για το τρελοκομείο. Και αυτός για το τρελοκομείο. Παιχταράς, του Ενρίκε ήταν παιχταράς και αυτός για το τρελοκομείο. Αυτός διώξαν τον Ενρίκε για το τρελοκομείο. Για το τρελοκομείο. Εσείς θέλετε στον ΠΑΟΚ γιατρούς. Τρελόγιατρούς. Ψυχίατρους, θέλετε γιατρούς, διαβητολόγους, γιατί μπορεί να τον κάνεις έλεγχο τον Μπίσεσβαρ και να βγάλει ζάχαρον ακόμα πέντε. Θέλει χαπάκι να πούμε, έτσι όπως τον είδα εγώ με τα μάγουλα να πούμε. Μπαλάρα ξέρει όμως. Ναι, ξέρει μπαλάρα, πάει να παίξει τα πέντε με το Σκαρτάδο και τον Τρουσουνίδη εκεί με τις σκυλιές, κάτι τριγωνάκια που θα κάνουνε, άντε σας δουλεύουνε ρε τα γάρια να πούμε. Μπαλάρα λοιπόν, ξέρει, ναι. Λοιπόν, σας φύραν το Σάκοφ εκεί στο κέντρο, Τζίμιρο και ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί, σαν μπάλα, σαν μυαλό, σαν αξία, είναι το 1/5 του δεξιού όρχη του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ όμως, ο οποίος η κόκκινη κάρτα που τρώει είναι, η κόκκινη κάρτα που τρώει είναι ένα μήνυμα, είχε σωστό ότι δεν γουστάρω έτσι όπως με έχετε. Και αν ένα βαρύ κορμί το πετάξεις έξω, το βαρύ κορμί γίνεται χειρότερο βαρύ κορμί, άρα είναι να παίζει με τον Ασλανίδη και τον Κούδα και τον Σαράφη και τον Ορφανό στους παλεμάχους. Να πάρουν και τον Βιερίνια μαζί που του δώσανε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εγώ για να το βάλουν αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ με δεξί πόδι. Και όταν ανεβαίνει απάνω και πάει ένας με έναν, γυρίζει την μπάλα πίσω. Μαλάκας δεν είναι να πάει μπροστά. Γιατί όποτε πάει μπροστά, ο εκάστοτε Γκάλο μπορεί να τον καταπιεί για πρωινό. Μουσακά τρώει. Ναι. Κατάλαβες, για πρωινό τον κύριο Βιερίνια. Πάρτε τα λοιπόν, ο κύριος Σαββίδης πληρώνει. Έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Μέχρι και ο Μποροβίλος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και τον έψαχνε. Και συναντήθηκε λέει με τον Κωνσταντινίδη τον Παντελή. Αλλά λέει έφαγε χιλόπιτα ο Μποροβίλος. Ψάχνει να βρει δουλειά ο Μποροβίλος. Να τον κάνω ήρθε... εγώ ασφαλιστή. Μη. Ασφαλιστή τι να ασφαλίσει. Όλοι φύγανε στο εξωτερικό. Ασφαλίζει γέρους, εντάξει. Έχει πράγμα. Είχαμε και Αγγλίες, είχαμε και ήττα της Μάντης, τέτοια άλλο ένα παιχνίδι. Είχαμε τη Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος να κάνει πάταγο. Είχαμε, πόσα έφαγε αυτός, 3-1. Άμυνα τετράδο Βεγγέρ,
με μια παλιά, ο άλλος τρώει τέσσερα. Ναι, 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 ναι. Αυτό εδώ είναι το βασικό για μένα. Το βασικό, ναι. Μισή ώρα, δεν ξέρω αν κατάλαβε ο Γιώργος το πρωί μας άκουσε. Ναι. Το επόμενο πρωί είχα περίπου 20 λεπτά με το ρολό 23 αυτό ναι. το θέμα. Προς τον πολύ καλό δημοσιογράφο Βασίλη Μπακόπουλο. Ναι. Τον κεντρικό παρουσιαστή της Εθνικής Κυριακής, που είναι και πολύ, πολύ καλός δημοσιογράφος ναι. και το παιδί ξέρει, παίζει και πολύ καλή μπάλα. Ναι. Μου είναι και συμπαθέστατος. Ναι. Όταν μια ομάδα βρετανική παίζει μπαλάρα στο σπίτι Ιταλικής και την κάνει κουδούνια, δεν είναι υποχρεωτικό να έχουμε επί 20 λεπτά και βάλε μαύρες πλερέζες. Αν μας κατατρέσει η εικόνα του Winston Churchill να παρακολουθεί με τα κιάλια από την ταράτσα Μεγάλη Βρετανία τις οδομαχίες στα Δεκεμβριανά, εντάξει, και εμένα με κατατρέχει. Λάθος εκεί των Βρετανών, λάθος τώρα, λάθος σωστό, ήταν η απειλή της, για τον Τζόρτσιλ, η κομμουνιστική απειλή, ας πούμε. Περάσαν, νομίζω, αρκετά χρόνια και μιλάμε για ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, καλέ μου Βασίλη Μπακόπουλε. Ναι. Εγώ πήρα τηλέφωνο στην Εύρη εκείνο το βράδυ. Με συνδέσαν κάτω, αλλά είχε βγει ο Ιωσήφ Νικολάου, ξεκίνησε εκπομπή και δεν απαντούσανε. Δηλαδή, νόμιζα ότι χάσαμε καναδικό. Λέω, καναδικό, χάσαμε. Τι έγινε? Λέω, μπας και παίζουν η Ελλάδα με τους Βρετανούς και χάνουμε τίποτα, καμιά περιφέρεια ελληνική. Δηλαδή, έλεος. Είναι δημόσια τηλεόραση, θα το χαρώ, ναι, δεν είσαι ρεπανάκι, σαν άνθρωπος, κάτι πως... Με τους Βρετανούς έχετε πρόνο όλοι στην ΕΡΤ. Ναι. Στη Φόρμουλα 1, μέσα στη Μόντσα, το είχα πει στον Γιώργο, ναι. το τρίο της ΕΡΤ, ναι. μία κυρία και δύο κύριοι, ναι. κατά τα άλλα πολύ καλή δημοσιογράφη, ναι. νόμιζα ότι πραγματικά, λέω, έγινε κανένα, χτύπησε ο Άισις, έχουμε τίποτα νεκρούς. Ναι. Κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Επειδή η σκουντερία... Ναι. Η σκουντερία... Σκουντετρία. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, είναι Λιούις Χάμιλτον. Χέσε. Και πάνε... το σφάξαν κιόλας, δεν πήρε το πρώτο στα 19 του με μαμουνιά. Άικ Πάουκμαν. Αλλά τώρα παίζει Νάπολη Σίτι. Ναι. Η οποία Σίτι παίζει μπαλάρα. Τελείωσε. Φέτος πρέπει να πάρει το Champions League. Ναι, τέλος. Τι ναι, να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Μικρή ομάδα πάρει, του ναι. Ολυμπιακού θα ακούσουμε τίποτα. 32 ευκαιρίες. 32 φάσεις έκανε στην Νάπολη. Ξεράθηκε ο λαιμός μας. Από το ζάχαρο είναι. Ναι. Ναι. Λέγε. Άικ Πάουκ. Προχώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ρε εσύ Κώστα, ναι, το βασικό είναι αυτό. Ναι. Ότι τώρα σου λέω, είδα πόσα μάτς ναι. και στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ έδειξες τον γκολ και μία φάση. Δεν είχε. Και όλα τα άλλα σε αργή κίνηση, αν είναι offside. Αν το πόδι πάει εδώ, ναι. τις κάρτες και αυτά. Ναι. Ε, παιδιά, ας ναι. παίξτε μπάλα, μου και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ φέτος τώρα τι θέλει, έχει έναν άνθρωπο που δίνει λεφτά έτσι. Ναι. Υποτίθεται αυτά, εγώ τα ακούω, δεν τα επιγόμα με αυτά, δεν ασχολούμαι καθόλου ειλικρινά. Τι έγινε? Πήρε έπο τέτοια, παίξτε μπάλα τα τελευταία. Λέγε, σ' ακούω. Ναι. Λοιπόν, τον καλησπέρα, έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις θεσμικές. Θεσμικές. Δεν μπορεί να βάζουν οι ΕΟΚ ναι. τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να παίζουν Ευρωλίγκα την Παρασκευή και την Κυριακή να παίζουν ημιτελικούς κυπέλου. Ή Μάρτον. Ή Μάρτον. Πάει αυτό. Δεν πειράζει, δεύτερον, πλακίτσα κάναν. Ακούω καμιά ώρα εδώ, συγγνώμη, 37 λεπτά για τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, ακούστε να δείτε. Την περασμένη φορά, βασανισμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που εγώ θα αναλάβω εργολαβικά να σας υπερασπίζω με μόνο εσάς, σας έχουν πάρει τα μυαλά ο Μπούζος, ο Θωμαίδης, όλοι εκεί πέρα. Ο Πετρωτός, ο Τουβλωτός, ο Κεραμωτός, όλοι και σας λένε το παραμύθι της Χαλιμάς. Η θεία Λένα στα μικρά παιδιά. Ναι. Το ίδιο θα γίνει και αύριο από εδώ, έχει και άλλη θεία Λένα. Που λέει παραμύθια στα μικρά παιδιά. Σας λένε λοιπόν θα πάμε, θα κερδίσουμε, θα να κάνουμε, να θα δείξουμε. Τι να τους πούνε. Όχι, τίποτα δεν λένε. Πρώτα κάνε κάτι και πες το μετά. Εμένα με έχετε ακούσει ποτέ να λέω θα κερδίσουμε? Όχι. Γιατί δεν ξέρω αν θα κερδίσουμε. Αφού κερδίσουμε, θα ακούσετε τώρα πέντε πραγματάκια. Σας κοροϊδεύουν όλα τα χρόνια. Υπερτιμούν τους παίκτες που φέρνουν και όχι μόνο αυτοί εδώ, είναι κι άλλοι. Αλλά αυτούς τους έχω περιλάβει και θα περιμένω να δω κάποια αποτελέσματα και θα μιλήσω πάλι μετά, γιατί εγώ δεν είμαι εγκάθετος στις διοικήσεώς μου.
Ούτε ποτέ με πήραν οι άνθρωποι να μου πούνε πες εκείνο και πες το άλλο και σαν που θα το έκανα. Εσύ την παίζεις από μόνος. Εγώ παίρνω και δίνουμε οδηγίες. Γιάννη μου, μόνο και δεν θέλω αμφισβήτηση, γιατί το μπάπες είσαι. Εγώ φώναζα εδώ πριν δύο μήνες και όχι ο Αλέφαντος. Κύριε Νίκο, καλησπέρα. Όχι ο Αλέφαντος. Και γι' αυτό, ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα προτείναμε και εκείνοι το απεδέχθησαν. Από εκεί και πέρα τώρα, όσο υπερτιμούν τους παίκτες που σας φέρνουν, τόσο η ομάδα αυτή θα πηγαίνει κατά διαβόλου. Όσο σας λένε παραμύθια και στείνει επανάσταση ο Μπούζος, ο Μπούζας, ο Θωμαΐδης, Κυριάκο, ετοιμάσου να λες για τον Ουρ αύριο, γιατί χάσατε. Λοιπόν, όλα αυτά τα παραμύθια και σας αλλάζουν τα φώτα και εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο να τους πείτε τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριοι. 6 χρόνια τα ακούω εγώ εδώ πέρα που είμαι. Σκεφτείτε τι έχετε τραβήξει από αυτούς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το δούλεμα. Εγώ δεν μπορώ το δούλεμα και εξανίσταμε γιατί σας δουλεύουν. Εξανίστασε. Βεβαίως, δεν έχω τίποτα εγώ με τον Μπαουξή και τον Παναθηναϊκό εδώ, τον φίλο μου τον καλό. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Εταιρείες είναι. Υπερκομματικός μαλάτος. Πηγαίνετε να σφάζεστε για την τσέπη του κάθε Προέδρου. Το θέμα είναι να δούμε μπάλα. Λοιπόν, και μπαίνω τώρα στο θέμα το κυρίως της ομάδας μου, γιατί δεν μου αρέσει να ασχολούμαι εγώ αν ο Μπίσεσβαρ κάνει για κράχτης στα βλάχικα της Βάρης άμα τον τι τσολιά είναι νούμερο ένα. Εγώ τι σας λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σήμερα είδα τον Ολυμπιακό. Ναι. Συγκροτημένο. Έλα ρε, τώρα με τον Πλαταγιά. Έφαγε και γκολ για το χιτάμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Σε κάτι φίλους που με ρώτησαν και τους έχω μάρτυρες, Γιάννη και Μίτσο, πάρτε τηλέφωνο. Είπα 4-6 γκολ, πέσαμε ακριβώς. Λοιπόν, έπαιξε μία ώρα μπάλα Ολυμπιακός. Ήτανε καλός. Ο Πλατανιάς δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός. Δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν έχει και προπονητή. Έχει τα χίλια μύρια προβλήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί είναι υγιής ομάδα. Έχει κάτι ξενοδόξου εκεί στην Κρήτη. Τα χαλάσατε, λέει. Που το λέει τσέπη. Το λέει τσέπη. Τα χαλάσατε. Τώρα, δεν είδα να παίζει ο κύριος Καρυπίδης, ο ψευδομάρτυρας ο ένας. Και ο δεύτερος, ο κύριος Αποστολόπουλος, πώς το λέγανε. Ναι. Οι δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ που δεν ξέρω με ποιο σκοπό και από ποια ελαττήρια κινούμενοι. Εγώ ξέρω τι ελαττήρια είχανε, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω κανένα τραπεζικό λογαριασμό κανενός. Εντάξει, λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εντάξει, και οι τρεις τιμωρήθηκαν σε εισαγωγικά, ποδοσφαιρικά μιλάω, όπως τους έπρεπε. Εγώ να ήμουν θα τους έβαζα κι άλλα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Ρίξατε ρούβλια, Γιάννη, συγγνώμη, αλήθεια αυτό. Ορίστε. Πέταξαν μέσα. Ρίξανε ρούβλια. Ρίξατε ρούβλια. Δεν το ξέρω, δεν το είδα. Α, γιατί σου είπα. Ναι, ναι, ρίξαν ρούβλια. Εγώ που είδα το δείξανε. Ναι. Τι είναι, χάρτινα. Κατεβήκανε πανό. Κατεβήκανε πανό εναντίον του Πλατανιά. Αυτό τέλος πάντων ήταν η σεπείρωση αυτού που εγώ υποπτευόμουν από την πρώτη ώρα. Η σεπείρωση είναι υποπτευόμενη. Ναι, πώς μιλάς. Ναι, με λένε και φασίστα. Εγώ με τον Καρατζαφέρη με. Κύριε Βλάκα, που συνέχεια γράφει ότι είμαι φασίστας. Το ποιος είναι φασίστας παλιά ήταν φαίνεται. Παλιά. Μέχρι το 96. Και Χρυσαυγίτες, παλιά Πασόκη. Χρυσαυγίτες, παλιά Πασόκη. Ανδρέας. Δεν είναι γυναίκες, δεν Χρυσαυγίτες. Όχι. Λοιπόν, τώρα με αποπροσανατολίζεται. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι οι φίλες του Ολυμπιακού φαίνεται θα ήταν πιο καλά πληροφορημένοι γιατί είναι εκεί δίπλα και θα μάθανε τι κάνανε. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, που έλεγε και κάποιος θα μας αφαιρέσουν 6 βαθμούς, μετά δεν άκουσα να λέει ότι έκανε λάθος, το πέρασε ντούκου. Και αυτός, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος και δεν ξέρει την τύφλα του, και αυτός σας κοροϊδεύει. Τι θέλετε. Λοιπόν, ξυπνήστε, διεκδικήστε, να πω και την καλησπέρα μου στους αγαπημένους μου φίλους που είναι παοξίδες, τον Τάσο, τον το Ντέγια. Ντέγια. Το Τζέγια. Ποιο Τζέγια, ναι. Ο Τζέγια. Ο Τάσο. Ναι. Το Στέφανο. Τζέγια. Τον Κώστα από τα Σύλλατα και λοιπού πολλού. Ναι. Ευχαριστώ και σα ανταποδίδω και εγώ την αγάπη μου. Ναι. Και αυτά που λέω τα λέω για καλό. Τώρα, παρακάτω. Μπροστά η ομάδα έχει
διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες, μου φαίνεται. Ναι. Μία-δύο, ναι, τη μεθε... ναι. Τη... όχι δύο εβδομάδες, μία. Μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Μία. Ωραία. Για δύο εβδομάδες. Ναι. Κάπου άκουσα ότι είναι για τρεις. Τέλος πάντων, δύο εβδομάδες. Μία ρε. Να ανασυνταχθεί η ομάδα. Έχουμε και το παιχνίδι στη Λισαβόνα. Ναι. Αν μην ξεχνιόμαστε. Ποιος? Ολυμπιακός. Ναι, ήρθε ο Βαλβέρδε και. Ερώτηση, Γιάννη, εκεί στην Ευρώπη. Ναι. Θες να προχωρήσει ο Ολυμπιακός? Όχι. Θέλω. Κακός. Καλός. Κακός. Διότι έτσι σε υπολογίζουν. Ναι. Άμα αποκλειστείς από κανένα χωριό, ναι, τη Σουηδία που αποκλείστηκαν αυτοί που αποκαλούσαν παικταράδες οι κύριοι που σας προανέφερα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν σε αναγνωρίζει κανένας. Και παίρνω και στο ραδιόφωνο. Από 19 χρόνια δεν έχω φάει. Και λένε. Ναι, και λένε ότι όλη η Ευρώπη είναι μαυρό-άσπρη. Παιδιά, χαιρετάτε μας τον Πλάτανο. Αυτό. Αυτό. Βάζελε. Λοιπόν, ξέρω ότι το. Ακεί, ναι. Μόνο μου σχολιάζω για τον Γιάννη. Πάμε να πω ο Γιάννη. Γιάννη, ανέφερε κάποια ονόματα δημοσιογράφων τη πόλη. Ναι. Εντάξει, δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Του θα... ακούω. Εγώ δεν του βρίζω. Εγώ ακούω μουσική. Λέω τι κάνει. Όχι, μάλλον δεν κατάλαβε. Ναι, δεν λέω. Ναι. Εγώ δεν του ακούω μουσική. Έχω να ακούσει πολύ μουσική. Ο Γιώργος Σχέδη. Όχι, εγώ του ακούω για να ευθυμώ. Το άλλο πε μου. Ότι επειδή είναι η τάση, το ρεύμα, λέει πάω, εδώ το μου ξεφυλίσει. Και παίρνουν εκπομπές άνθρωποι επειδή είναι ΠΑΟΚ, μόνο και μόνο επειδή είναι ΠΑΟΚ. Αυτό με είναι λεξιλόγιο, με λεξιλόγιο περίπου 120 λέξεις. Δηλαδή, αν βάλεις μετρητή, υπάρχει μετράει πόσες λέξεις έχει πει. Δηλαδή, τώρα σου πει ο Γιώργος 5 φράσεις, αν το έχω εγώ εδώ πέρα πατάω και μετράει πόσες διαφορετικές λέξεις θα πει. Όσο λέει αυτές τις δύο φράσεις. Αν το ξέρει και ο ψυχολόγος, το ξέρει ο Τόμ. Πάντως να ξέρεις. Σύνολο δεν έχουν πάνω από 125 λέξεις. Πάντως να ξέρεις, Μαλάτο, ότι στο Μετρόπολης το έχει κάνει η μήνυση, η αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα η ΠΑΕΠΑΟΚ για όσα έχουν πει Ραπτόπουλος. Κριτική κάποιων ρεπόρτερ. Περίμενε, θα σου πω εγώ. Καμόρα. Ναι. Ραπτόπουλος, Καμόρα και ρεπόρτερ. Έχουν δηλαδή από την εποχή Ζαγοράκη θέλεις. Τι θες να σου πω. Ο Βιολίδης που έπαιρνε τηλέφωνο και παρακάλαγε σταματήστε τον Ραπτόπουλο. Τι να σου πω. Ναι, γιατί να σε σταματήσουνε και μάλιστα μου, άλλο σου λέω, ο άνθρωπος έδωσε φωνή στον Ολυμπιακό Κώστας και τον ευχαριστώ δημοσίως. Σε όλες τις ομάδες. Γιατί το είχα παραλείψει, ναι. Εγώ λέω για μας. Ναι. Εντάξει και στο κανάλι εδώ το γύρο που αν έχουμε υποχρέωση. Δεν έχω ομάδα οπότε όλες τις ομάδες. Διότι μας αφήνουν και μιλάμε και παίρνουν στα ραδιόφωνα και λέει ο κύριος από τη Λατινική Αμερική, ναι, ότι εγώ δεν αφήνω Ολυμπιακό να μιλήσει. Σώπα ρε κύριε Μιχάλη που δεν αφήνεις Ολυμπιακό να μιλήσει. Πού είσαι σήμερα? Δεν σε ακούσαμε να σε ευχαριστηθούμε. Να βαφκαλιστείς με τους φορτηγατζίδες που όλη η Ευρώπη είναι μαυρό-άσπρη. Καημένε. Πάντως Μα ακούω για να ευθυμώ. Λοιπόν, τους ακούω και πάμε να προλάβουμε τον χρόνο. Πώς το λένε. Δεύτερο συνεχόμενο μάτς χωρίς δεύτερο φόρο με το Χιγέμαρκ. Μπορεί το λοιπόν να μιλήσω. Ναι, γρήγορα, με τον Βεγιαφάνη σε εξτρέμ. Γιατί όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό, παθαίνει ένα φυλαξία, δεν ξέρω γιατί. Κάτσε εδώ τώρα να δει πώς έχουν τα γράμματα. Λοιπόν, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ μπορεί να ήταν στο επίκεντρο σήμερα, ναι, αλλά... αλλά η ψυχική οδύνη που ζούμε εμείς οι Παναθηναϊκοί εδώ και μια 20ετία, ρε φίλε, δεν μας αρμόζει. Δηλαδή, λοιπόν, δηλαδή, στον ερασιτέχνη δεν υπάρχω, στον μπάσκετ διανύω μια θολή ως σκοτεινή περίοδο και στην μπάλα το ζω. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει φέτος για πρωτάθλημα χωρίς προϋποθέσεις. Ναι. Αλλά έθεσε ένα βασικό όρο. Ναι. Όχι ότι θα κερδίσει και ότι πρέπει να κερδίζει όλα τα εκτός έδρας, ότι πρέπει να μπαίνει, λέω, με πάθος και αγωνιστικότητα, κυρίως στα μικρά μάτς και στις κλειστές άμυνες. Αυτό έχω να το δω εγώ από το 96 και μετά. Ναι. Δηλαδή, μάτς που έπρεπε να έχει ο Παναθηναϊκός 0-2 στο 30, είναι ένα 0 και 0-0. Πάει στο 80, δέχεται τον γκολ και μετά τρέχει δεν φτάνει. Δεν θα γίνει τώρα ένας επιμερισμός των ευθυνών για όσα συνέβησαν στην ομάδα εδώ και χρόνια από τις διοικήσεις. Εγώ θέλω να πω το εξής: υπάρχουν ελαφρυντικά, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία, κάποιες άλλες παράμετροι, οι οποίες χρήζουν προσοχής. Πρώτον, ναι, υπάρχουν ελαφρυντικά, το είναι για τους παίκτες. Ναι. Δηλαδή, τώρα όταν ένας μάνατζερ μιλάει στον παίκτη του, δηλαδή στον πελάτη του, και λέει ρε φίλε, να μιλήσουμε λίγο. Και λέει ρε φίλε, μη βάζεις τώρα τα πόδια σου. Μη πας δυνατά στις φάσεις. Έλα εδώ εσύ ρε Χουλ, έλα Μολέδο, έλα Βηγιαφάνες. Μη πας τώρα δυνατά στις φάσεις. Τον Ιανουάριο μπορεί να φύγεις, να πουληθείς. Ναι.
έρχεται. Με τον Ολυμπιακό, γιατί τα βάλει. Λέω ρε παιδί μου, θα σου πω τώρα. Ναι. Θα σου πω γιατί τα βάλει. Γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος είναι ομάδα που μπορεί να φανεί στα μεγάλα μας κλέβοντάς τα. Κλέβοντάς. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Δημιουργία έχει θέμα. Άκου να σου πω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορώ να παίξω κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το ξέρεις. Λοιπόν, και από την άλλη όμως υπάρχει ο Ζουνίδης, ο οποίος πότε βγήκε μπροστά, Ραπτόπουλε, όταν έγινε η μεταγραφή Μπέρ και έφυγε ο Λιμπερόπουλος. Ναι. Και μετά κόντευαν όλα να την αχνούν στον αέρα και είπε ο Ζουνίδης ότι ναι, δεν φεύγω, δεν παρατάω την ομάδα. Ναι. Όμως θέλω να ευχηθήσω την προσοχή σε δύο σημαντικά, πολύ σημαντικά σημεία. Πρώτον, ένας παίκτης ο οποίος θέλει να φύγει. Ναι. Ρε φίλε, τώρα για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για τον τρίτο μνημόνιο εδώ πέρα. Ναι. Κάτσε, μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, για ομάδες, για τεράστιους οργανισμούς. Μισό λεπτό. Ένας παίκτης που θέλει να φύγει, είναι προτιμότερο να το δείχνει έμπρακτα, να τραυματιστεί, να πει δεν γουστάρω, παρά να παίζει και να κοροϊδεύει. Ναι. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα. Εγώ τον Κουλιμπαλί, δεν λέω για τον τραυματισμό, παρατηρώ τη συμπεριφορά του, την αγωνιστική εδώ και ένα χρόνο. Τι κούρσες έκανε με τον Ολυμπιακό Κουλιμπαλί? Δεν με καλύπτει ένα μάτς δύο αγώνες στον χρόνο του Παναθηναϊκού. Ναι. Πρέπει να καθαρίσει όλα τα μάτς. Κούρσες έβγαλε ο Βιαβάνε. Και το μοναδικό παράδειγμα. Τα παίξανε. Λογικό δεν είναι ένα μάτσο με χρονιά αέρα από το οποίο υπάρχουν και μικρά και μεγάλα μάτσο. Ναι, αλλά μέσα του έτσι και δεν είναι, δεν είναι άλοθη αποκλεισμός από την Μπιλμπάο και τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Πρέπει να έχουμε ένα σωστό αγωνιστικό πρόσωπο, δεν το έχει πάνε έκος. Και ένα παράπονο ίσως το μοναδικό από τον Ζουνίδη. Ο Ζουνίδης πρέπει να καταλάβει ότι τουλάχιστον στις δηλώσεις, στις δηλώσεις του δεν απευθύνεται σε οπαδούς Πανιωνίου, Λάρισας, Ξάνθης. Καλός χρυσός, αλλά το βαραίνει η αγωνιστική εικόνα της ομάδας στα εκτός έδρας. Δεν γίνεται, Ζουνίδη, να βγαίνεις και να λες σε ευχαριστούμε πολύ που παρέμεινες και που αγωνίζεσαι, όμως στα εκτός έδρας το να μην μπορείς να αλλάξεις δεύτερη παλιά βαραίνει και εσένα, είναι δικό σου σφάλμα. Και δεν θέλω να ακούω εγώ ότι τα παιδιά προσπάθησαν και παίξαμε καλά. Είναι προτιμότερο να πεις ρε παιδιά, δεν έχουμε λεφτά. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή την μπάλα θα βλέπετε. Και αν βγει. Πρέπει να πει δηλαδή. Και αν βγει, ναι. Δεν λέω να λογοδοτήσει κάποιον, να πει την αλήθεια, το προφανές. Και αν πει, αν βγει η χρονιά τον Ιούνιο, λέμε τώρα, καλώς ηχόντων των πραγμάτων, βλέπουμε. Λοιπόν, ποια είναι η λύση τώρα? Καταρχάς, ας υπάρχουν μερικοί καλοθελητές, εξυπνάκηδες, εξερόλες που κοροϊδεύουν και χλεβάζουν τον Παναθηναϊκό. Ο τροχός γυρίζει σύντομα, να το θυμούνται. Η λύση ποια είναι? Η λύση, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, μπορεί να προέλθει μόνο από το εξωτερικό. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος σόφρον Έλληνας που θα βάλει τώρα 80 εκατομμύρια σε μια χρεοκοπημένη από παλαιότερες διοικήσεις ΠΑΕ για να χρυσώσει το χάπι. Και είναι ύψη στην τροπή και έσχος να ζητάει κάποιος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να πληρώνουν τώρα τα σπασμένα των μεταγραφών του Αντωνίου, κάτι Ρουκάβινα, Μελίσιδες κτλ. 15 και 20 εκατομμύρια. Γελά ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος να πει: βγαίνω μπροστά, είμαι ο σταθερός χρηματοδότης. Κάντε στην πάντα ποιοι είναι 5-6 επαγγελματίες οπαδοί, παλέμαχοι μάνατζερ. Παρουσιάζουν ένα μακρόπνο σχέδιο για τον Παναθηναϊκό, για ένα τεράστιο σύλλογο, για ένα πολύ μεγάλο πράσινο οργανισμό. Και θα πορευτούμε μαζί, δεν λέω να καθοδηγεί τυφλά, αλλά λέω να ενώσει και να συσπυρώσει τον κόσμο. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Από εδώ και πέρα, εγώ είχα πει ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός λόγω της άσχημης αγωνιστικής κατάστασης των άλλων τριών, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Βλέπεις, οι διαφορές είναι μικρές και βαθμολογικά. Να μπει σφίνα, όμως δεν έχει συνέχεια και συνέπεια ο Παναθηναϊκός φέτος. Και αυτό βαραίνει και τον Ζουνίδη, αλλά και τους παίκτες, κυρίως τα εκτός έδρας. Πάει για τον Παναθηναϊκό, να μην ευριάζουν οι περισσότεροι. Τα πράγματα είναι προκαθορισμένα, αυτό θα βλέπουμε μέχρι τον Ιούνιο. Εάν δεν φύγουν ή πουληθούν οι παίκτες στο Γενάρη, έτσι. Γιατί μετά, αν Φεβρουάριο παίζουμε με K20, αφήστε, μπορούν να συμβούν μικρά πράγματα. Περνάω σε κάτι άλλο και τελειώνω. Ναι. Παρακολουθώ την Bayern που την υποστηρίζω από το 96-97. Είχε τότε χορηγό Opel, νομίζω, μια ριγέ μπλε κόκκινη φανέλα. Από εποχές Alpha Digital, Super Sport. Ο Κοσμοτέ TV διακρίνω μια ηλίθια ηρωνία και επιθετικότητα των δημοσιογράφων προς την Bayern. Πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι ότι δεν είναι μόνο το βρετανικό ποδόσφαιρο που άρχισε να παίζουν στοιχειοδός με την μπάλα κάτω από το 95 και μετά, ούτε μόνο το ισπανικό τσούκου τσούκου, τα κουνάκια και χαζομάρες. Και να προσέχουν και τους συνιστώ να είναι εγκρατείς και ψύχρεμοι, γιατί το Μάιο με αυτή την Bayern και με την εικόνα που δείχνει πλέον θα τραβήξουν πολύ μεγάλα ζόρια και οι προβλέψεις όλες θα αποτύχουν. Και το Γιουπ. Για την Bayern, που εγώ είμαι φιλογερμανός ποδοσφαιρικά, και αυτή η λήθεια νοοτροπία πρέπει να εκλείψει. Η Γερμανία είναι εχθρός της Ελλάδος, η Bayern είναι γερμανική, άρα η Bayern είναι εχθρός της Ελλάδος. Είστε άσχετοι και ηλίθιοι όσοι το πιστεύετε. Θα το ξέρετε. Εγώ, κλείνοντας και με τον Γιώργο, από κοινού Γιώργο, θέλω να στείλουμε χαιρετίσματα στην Επιτροπή. Ναι, στην Επιτροπή Παρακολούθηση και Ανάλυση Μαρμίδας, η οποία αποτελείται από μια πλειάδα νέων ταλαντούχων
και εξαιρετικών ανθρώπων και να τους συγχαρούμε για το λειτουργήμα που ασκούν. Αυτά, οτιδήποτε θελήσετε μπορείτε να το πείτε, η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή. Είτε αρέσει ορισμένους είτε όχι. Πάμε στον Άρη. Μισό κλάσμα μου, Κώστα, Βασίλη, μισό κλάσμα μου πάνω στο μάτσο Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι να αναλύσουμε, ρε. Όχι, ρε, άλλο να σου πω. Έγινε την προηγούμενη Κυριακή πάλι κακός. Εκεί στον αρένα ο ένας κλέβει τον άλλον. Άστα. Κάτι λεπτά πήγανε. Το Μπετρουλάκι με τα πρωταθλήματα, τα κάλπικα του Ολυμπιακού δεν βλέπω. Τι έγινε, κύριε Μουστακάκη. Άσε ρε τη Ρία. Πάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έγινε στο. Γιατί ο Πάο και παίζει Δευτέρα, δεν ξέρω, τον Αστέρα Τρίπολης. Έγινε πάλι κακός. Γιατί λέω το προφανές ποδοσφαιρικό. Καμιά φορά πώς λειτουργεί, ας πούμε, σαν καθένας παραμορφωτικός ένα παιχνίδι και ειδικά στο μέσο παιδό του Πάο, με όλα αυτά που του πηλαίνουν το μυαλό, πολύ εύκολα μπορεί να του παραμορφώσει πραγματικότητα, έτσι. Τι σχέση είχε ο Αστέρας που είδαμε στην Τούμπα με τον Αστέρα του Παναθηναϊκού χθες? Καμία. Εντός εκτός ήταν, ρε. Δεν είναι μόνο το εντός εκτός. Κάποια πράγματα δεν είναι μόνο. Τι εκτός μου, ρε. Μια τούμπα χωρίς κόσμο, χωρίς ησυχία. Απλά επιλέγει να μην κατεβάσει τον πιο καλό του παίκτη φέτος στο Μουνάφο στην Τούμπα. Καλά κάνει. Αλλά βλέπεις, δεν παίζει ο Μουνάφο. Όχι μόνο επειδή σκοράρει, είναι ο MVP του αγώνα. Έτσι. Ο Ιγκλέσιας πέρα βόσκη, άλλος Ιγκλέσιας με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο Τόνσο, άλλος Τόνσο με τον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας. Κάποια, οπότε ο ΠΑΟΚ φάνηκε με τον Αστέρα Τρίπολης ότι πάμε στην ΑΕΚ να τους κατουρίσουμε, ας πούμε. Πάμε. Μισό λεπτό. Δεν προλάβω το διάλειμμα. Δεν μιλήσω άλλη φορά. Τώρα το δίνω, μισό λεπτό. Λένε πολλοί γιατί δεν ήρθα την προηγούμενη αγωνιστική που κερδίσαμε τον Γάβρο. Ρε, μη βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος. Εδώ πέρα τον Ιανουάριο όλοι κρινόμαστε με τις μεταγραφές. Θα πανηγυρίζω τώρα για μια νίκη που δεν είναι καθόλου χρήσιμη με την κατάσταση στην οποία έχω περιέλθει. Ξυπνάτε ορισμένοι. Αριανέ, τελείωνε με αυτά τα πράγματα. Δεν νίκησε και τη Μάντσεστερ. Το Γάβρο κέρδισε. Πάμε. Πήρε λοιπόν τα τρίκαλα, χοροπηδούσε το κατσίκι. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε πει ότι ήταν για μένα το πιο σημαντικό παιχνίδι τη φετινή σεζόν, η δεύτερη αγωνιστική στα τρίκαλα. Πρέπει η ομάδα να δείξει και το αποτέλεσματος έδειξε ότι θα πρέπει να την κυνηγάνε οι άλλοι και όχι να κυνηγάει φέτος. Στο μπάσκετ τι κάνω. Να αλλάξει το πράγμα. Χάσετε, να ολοκληρώσω για τώρα ακόμα για την μπάλα δεν μίλησε. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν ενθουσιαστήκαμε με την εμφάνιση. Δεν ήταν δηλαδή κάποια εμφάνιση που κέρδισες εύκολα ή 0-2 κτλ. Η εμφάνιση, εντάξει. Το πρώτο μισάωρο η ομάδα δεν βλεπόταν η ομάδα στο πρώτο μισάωρο. Αν μη τι άλλο, όμως έχει διορθώσει κάποια πράγματα, κυρίως στον αμυντικό τομέα σε σχέση με πέρυσι. Η ομάδα είναι πάρα πολύ σφιχτή, δεν κινδυνεύει ουσιαστικά από καμία ομάδα στο να δεχτεί γκολ τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα, με κάποια καλή επίθεση, πήρε στο αποτέλεσμα. Εγώ ήμουν εδώ πέρα που βλέπαμε με τον Κωστή το παιχνίδι, που λέω: καλός είναι και ο πόντος, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, ευτυχήσαμε να κάνουμε μια φάση στο τέλος και να πάρουμε και το παιχνίδι. Βασίλη, ποιος είναι ο κεφάλια πάσα, ο Πασάς. Ο Κάσος είχε βγει αλλαγή. Ο Κάσος είναι και το έδωσε κινητό. Δεν θυμάμαι τώρα. Ούτε παλιά θυμάστε τι κάνει. Γκολάρα ο Παυλίδης, πολύ ωραίο γκολ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ένα άλλο παιχνίδι που είδα εγώ το Σάββατο με την Καλαμαριά εδώ πέρα που μας την έβγαλες και φαβορεί εναντίον του Άρη. Τη βγήκε Σπάρτη τουλάχιστον 5 φορές πίσω από την πλάτη να το κάνει 0-3 το παιχνίδι. Με τον Σαμαρά 39 χρονών πίσω, στόπερ, βασικό έτσι. Στόπερ, ναι. Δεν πας για πρωταθλητισμό. Έτσι. Άλλη είναι η αντιπάλη μας αυτή τη στιγμή, θεωρώ. Δώσε δευτερόλεπτα. Ναι. Η Καλαμαριά έπαιξε 4-4-2 με Βεργόνη Καλαϊτζίδη Χαφ και έχει μέσο όρο ηλικίας 30 ετών ναι. Και μέσο όρο ηλικίας τετράδας άμυνας και 2 Χαφ, εξάρι και οχτάρι, 32 ετών. Δηλαδή, Γεωργιάδης 35, Σαμαράς 39. Καπίας 33-30 Μαραντίδης, Καλαϊτζίδης 24 και 32 Βεργόνη. Δεν είναι υλικό αυτό που μπορεί να κάνει τον πολιτισμό στην πίτα εθνική. Το πριν το φόρ με τον Χασομέρι 35 ο ένας και 26 ο άλλος. Ναι. Πολύ μήπως μεγάλη. Μπορώ να πάω κι εγώ σέντερ φόρ. Ναι, πιο καλά θα παίξω. Και ωραίο, φυλάκι είμαι. Ναι. Άμα μου ήρθε λοιπόν, το τούβλο έφυγε. Η ομάδα οφείλει μέχρι το μάτς με τη Δόξα Δράμας να κάνει 6-6, να πάρει 18 βαθμούς εφόσον περάσαμε από τα τρίκαλα. Και από εκεί και πέρα να αρχίσουν και οι άλλοι να πιστεύουν αντίπαλοι ότι να κυνηγάνε τη δεύτερη θέση. Να μην δηλαδή να ασχοληθούν καν με τον Άρη. Έχει δύο μεγάλους αντιπάλους, έτσι. Την Πάτρα και τη Δράμα. Αυτά πότε γίναν τώρα, αντίπαλοι. Επειδή έκαναν δύο νίκες με γυνιακό ανύπαρκτο και με δεν ξέρω από πού πέρασε η Παναχαϊκή. Ναι. Με ποιον έπαιξε. Στην Καλυθέα. Δεν σε νοιάζει εσένα. Θα τις κρίνουμε τις ομάδες. Μπορεί να είναι πολύ νωρίς ακόμα. Απλά είδαμε κάποια δείγματα γραφής από κάποιες ομάδες που θεωρούνταν αντίπαλοι. Ναι. Έτσι.
Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο για τον μπάσκετ να πω. Όχι, μην λες για τον μπάσκετ. Όταν κρατάς τον αντίπαλο, γιατί το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα. Ναι. Ήταν των πραγμάτων αδύνατο να το δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Όταν κρατάς τον μεγάλο σου αντίπαλο 56 πόντους στην άμυνα και βάζεις 49 στην επίθεση, δεν μπορείς να έχεις βγει. Καλά, αυτό είναι και λίγο, Βασίλη. Πού έχει πάει το μπάσκετ, έτσι. Πού έχει πάει το μπάσκετ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Παίζουν μια μισή μέρα και βλέπω 21-24, δηλαδή. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πού έχει πάει το μπάσκετ. Θα συζητήσουμε 5 λεπτά γρήγορα για τον Αφγανό. Για τον Αφγανό. Γιατί, μόνο ένα μήνυμα και για τον Ηρακλή. Ναι. Γιατί δεν νόμισε κάποιο μου λέει. Άσε τον Ηρακλή. Γάμα εθνική τώρα, άπανατα τον Ηρακλή. 5-1 τον Κυλκυσιακό με 7 δανεικούς από τη Δόξα Δράμας. Καλά είναι. Έχω δώσει. Άμα ήταν κανένα Έλληνα στο Αφγανιστάν, θα του κόβανε το κεφάλι ή όχι. Άρα να γίνουμε Αφγανιστάν δηλαδή, να κόβουμε κεφάλι. Όχι, αγόρι μου, να τους διώξουμε. Να τους διώξουμε. Αυτό, να πάνε στην πατρίδα τους. Άλλο θέλω να πω. Πες το άλλο. Γιατί είμαστε ρατσιστές με τους φτωχούς ξένους, αλλά με τους πλούσιους ξένους, τους αθλητές και αυτούς που έχουν λάμψει, είμαστε φίλοι. Για ποιο λόγο. Δεν είμαστε ρατσιστές με τους. Γιατί είμαστε ρατσιστές. Γιατί είμαστε ρατσιστές. Οι μουσουλμάνοι είναι ρατσιστές με εμάς. Γιατί είμαστε ρατσιστές. Και θέλουν να μας φάξουν, λέει το Κοράνι. Γιατί είμαστε. Δεν ακούνε. Ρε δημοκράτες, να μην σας πω τώρα καμιά κουβέντα. Θέλουν, λέει το Κοράνι, να σφάξουν χριστιανούς. Εσείς οι χριστιανοί. Τι θέλετε να κάνουμε. Συγγνώμη. Εσείς οι χριστιανοί πόσους έχετε σφάξει κατά το παρελθόν? Σιγά τα αυγά, πόσους σφάξατε? Α, δεν σφάξατε εσείς. Πήγα εγώ στη Σαουδική Αραβία να πειράξω καράβι. Εγώ πριν 1000 χρόνια ήμουνα ενάντια στον Χριστό, θα με σκοτώνατε. Πήγανε κάτω. Αν δεν το πίστευα. Αρχαίος Έλληνες, αρχαίος Έλληνες. Πήγανε. Δεν σκοτώνανε. Σκοτώνατε. Μην μιλάς. Παραμύθια. Έλληνες σκοτώνανε. Και κοίταξε λίγο, το δάκρυ της Παναγιάς της Τιμουράδος Χρυσού έγινε πάλι. Αυτά είναι τρίχες. Ατρίχες είναι αυτά. Ατρίχες είναι αυτά. Πήγαινε στην Αραβία και πες θα κάνω ένα εκκλησάκι μισό μέτρο επί ένα ύψος. Πώς, έχει κορονοϊό. Θα βάλω το κεφάλι σου, ξέρεις που θα πάει. Στο Άντεν. Στο Άντεν. Κοίταξε, Ρασού. Κοίταξε. Εσύ κοίταξε. Εσύ κοίταξε τον πλούτο που έχει η εκκλησία. Και τη φτώχεια που τραβάς εσύ, άσε τον μουσουλμάνο. Εγώ δεν τραβάω καμιά φτώχεια. Δεν ξέρω τι τραβάς. Αλλά φωνάζω γιατί η εκκλησία βοηθάει. Ποτέ. Και ποτέ. Το ξέρω. Κανένα δεν έχει βοηθήσει. Η εκκλησία, αν βοηθάει, ποτέ. Να δώσει την περιουσία του. Βουλή επόμενη, φίλε, πεντακομματική. Πεντακομματική. Άμα τη δώσει το λαό, θα εξαφανίσει. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Να δώσει κάτι. Στα. Τι δίνει, κάτι. Η εκκλησία μου δίνει ρούχα, ορίστε. Γιατί από την τσέπη της θα δίνει τα ρούχα. Κάποιος της τα έδωσε και τα δίνει. Άστο τώρα το παραμύθι. Άσχετα αν δεν τους αρέσουν. Διάλειμμα. Φέρτε κανένα να διάλειμμα. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά.
Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Να πεις ό,τι γουστάρεις για τον Αφγανό, Γιώργο. Δείξτε τον Γιώργο και πάμε στις γράμμες 540-601. Λοιπόν, καταρχήν λίγο να τοποθετηθώ, γιατί ακούστηκαν πολλά για το θέμα του μικρού Αμίρ. Εγώ διαφωνώ καταρχήν κάθετα με αυτό που γίνεται με την ελληνική σημαία. Θεωρώ ότι ευτελίζεται η ελληνική σημαία, ότι χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή ως ένα τρόπαιο, ως ένα πανί που το δώσαν στο ράφτη. Έτσι φέρονται στη σημαία, όταν τη δίνουν να τη σηκώσει ένας μαθητής. Είτε λέγεται Αμίρ, είτε Γιώργος, είτε Κώστας, είτε Νίκος, είτε Μαρίκα. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος εξευτελισμός για την ελληνική σημαία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί εμείς να είμαστε 5-6 οικογενειάρχες τίμοι, αλλά αυτή τη στιγμή έτσι πως διδάσκεται η ελληνική παιδεία, να είναι ο αρχιβαρόνος των ναρκωτικών, ο γιος του να βγάζει 19-9 γιατί πηγαίνει στα καλύτερα φροντιστήρια και να του λένε αυτού μπράβο γε του αρχιβαρόνου των ναρκωτικών. Πάρε να σηκώσει την ελληνική σημαία επειδή βγάζει 19-9. Μα ο Βαρόνος είναι καλπολίτιμος στην κοινωνία. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Έλα, άστα αυτά τώρα που είναι πολίτιμος. Καθόλου πολίτιμος. Δεν είναι σκουπίδι της κοινωνίας. Ω, το Φρεζάκι είναι σκουπίδι της κοινωνίας. Ο Βαρόνος είναι. Τι είναι αυτά που λες, κάτι δεν τρέπεσαι, ρε Ραπτόπουλε. Εγώ τι λέω. Είναι αυτά που λες. Εγώ τι λέω. Λοιπόν, κοινωνία τι λέει, εγώ δεν από εκεί και πέρα. Ο Βαρόνος είναι λοιπόν, κύριος. Δώστε τους αν θέλετε πια τόσο πολύ να τα επιβραβεύετε έτσι τα παιδιά. Που ευτελίζετε και τα παιδιά για μένα αυτό που κάνετε, δώστε του το ταμπελάκι του σχολείου. Τέλος. Δεύτερο, δημοτικό, τρίτο και πάει λέγοντας. Τέλος. Μην ευτελίζετε την ελληνική σημαία. Τέλος. Δεν ξαναμιλάμε, ακούμε τον κόσμο. Καλημέρα. Α, να λέτε όνομα και ομάδα. Ναι, Έμι Λιβανίου, φίλε. Ναι, Μπέτι Λιβανίου. Ωραία, μη σταματάτε Έχει τώρα. Μη σταματάτε τη ροή. Καλημέρα. Αντώνης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αντώνη. Ο παδός. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, πάμε, Αντώνη. Θέλω να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ με τον Γιώργο με αυτά που είπε. Ωραία. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Ασλαμά. Ναι. Πότε θα ξανακάνετε stand-up comedy με τον Ραπτόπουλο? Τον Ραπτόπουλο, sorry. Η ερώτηση είναι σε λάθος άτομα, στον Ραπτόπουλο. Α, ναι. Κοίταξε. Εγώ έχω βρει ακόμη και σοπράνο. Ναι, άκου να δεις. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Σοπράνο, μια υπέροχη γυναίκα, βγήκα μαζί της προχθές. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Για να ανέβεις, δέχεται να ανέβει μαζί μας. Η γυναίκα έχει τραγουδήσει σε 8 Ηπείρους. Σε 8 Ηπείρους. Και θα είναι τώρα στη Μαρία Κάλλας. Να πω το όνομά της τώρα, μήπως η γυναίκα δεν την παρεξηγηθεί. Πες το. Όχι, δεν ξέρω, η γυναίκα είναι ενοχλητή. Ωραία, εντάξει. Ναι. Εσύ μου λες, πες το, εντάξει. Ναι. Είναι η Ισμήνη Γιαννάκης. Είναι Ελληνοβελγίδα, πολίτης του κόσμου. Έχει τραγουδήσει παντού στον πλανήτη Γη. Τι δουλειά έχει αυτή η γυναίκα μαζί μας? Δέχεται να ανεβεί πάνω μαζί μας να πει να τραγουδήσει για 3 λεπτά. Έχει σημασία. Φιλάκο, σκέψω όλους τους Ούγγαρους από αυτό κάτω να αφήσει μια ανάγκη. Θα τα ζητήσει κάτι για πάω και Άρη Κυρακλή. Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ επαγγελματικό, με πρόβες. Με αλλάζουμε κείμενα. Την άλλη φορά. Όχι, δεν την άλλη φορά. Το δέχομαι εγώ. Δεν το δέχομαι ούτε εγώ. Okay. Αν κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε επαγγελματικά, με σκηνοθεσία, με φώτα, με καθόλου ένα στεγνισμό. Για πρώτη φορά, καλό ήταν το καλαμπαλίκι. Τη δεύτερη φορά. Θα πρέπει να το κάνουμε δεύτερο. Πάρα πολύ πιο επαγγελματικά. Και επειδή εγώ τρέχω σαν το Βέγκο, και ο Ασλαμάς δεν ξέρω, εγώ, αλλά εντάξει, έχω εγώ. Μεγάλα τρεξίματα, και εγώ, αλλά και μεγάλα ζόρια. Έχει οικογένεια, εντάξει. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Α, εσύ είσαι πάλι. Ναι. Εδώ είμαι. Λοιπόν, ναι. Και θέλω να σου πω λίγο για την επιρροή του κόκκινου, για να δεις ότι μπορεί τέλος πάντων, παιδί μου, να τον λέμε το ένα και το άλλο, αλλά να δεις ότι μπορεί ακόμα και ένας χαζός να έχει επιρροή. Εγώ που λέω το καλοκαίρι ήμουνα με ένα φίλο μου και ακούσαμε αυτό που είχε κάνει ο κόκκινος, ότι είχε πάει σε ένα μπουφέ, ξέρω εγώ, ακάλεστος, και μόνο για την εμπειρία πήγαμε κι εμείς. Και σου λέω, ρε φίλε, ήταν πραγματικά καταπληκτικό να νιώσω για μια φορά ηλίθιος. Ο κόκκινος, εντάξει, τα κάνει αυτά,
αλλά αυτός ο οποίος είναι μέτρη της κούτρας είναι ο... πώς το λένε αυτό τον Παοξή, τον... Ανόμιζα με δεν θα πει. Τον Παοξή. Ανόμιζα λέει εμένα θα έλεγε. Τον Παοξή που λέει... στον Άκη εδώ που δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Τον Παοξή είναι τον... τον... Ο παδός είναι αυτός. Ο παδός είναι αυτός. Τα καμπούκα, τι τα κόπακα, τα κόπακα. Το Κιμπόγκο. Ο Κιμπόγκο θα πρέπει να πάει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και να διδάξει την κούτρα. Η κούτρα διδάσκεται. Και υπάρχουν πρίτανες. Εγώ, ας πούμε, τον Κόκκινο θα τον έκανα, ας πούμε, αν δεν ήταν ο Κιμπόγκο, βοηθός πρίτανη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Γεια σου, Αλάνια. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, φίλε. Γιάννης Βοστόνη, ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα στην περήφανη Μασαχουσέτη. Στην περήφανη Μασαχουσέτη που πετάει 7-2 στο NBA, αλλά αυτό είναι άσχετο. Πάμε, πάμε στα δικά μας. Στα δικά μας, λοιπόν, λίγο με τον κύριο Μαλάτο να ασχοληθώ. Ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, συμπαθέστατε κύριε Μαλάτο. Λοιπόν, άκουσε με, σε παρακαλώ. Είμαι από το 11 στη Βοστόνη και κανείς δεν με έχει κοιτάξει συγκαταβατικά επειδή είμαι Έλληνας. Με σέβονται, με αγαπάνε ή δεν με αγαπάνε για αυτό που πρεσβεύω. Χαίρομαι. Όχι για τα μάτια μου, όχι για τα μαλλιά μου, ούτε για το χρώμα του δέρματος, ούτε επειδή δεν λέω καλά το ρο, το καταλαβαίνεις αυτό. Απόλυτα. Πού το πρόβλημα λοιπόν με τον άνθρωπο που κατάγεται από τη Μέση Ανατολή, θες να μου εξηγήσεις. Ναι, ότι το Κοράνι τους, το Ιερό Βιβλίο τους γράφει ότι θέλουν να σφάξουν τους χριστιανούς. Ενώ το δικό μας, ένα λεπτό, ενώ το δικό μας που δεν γράφει, σκοτώνανε οι χριστιανοί τους χριστιανούς. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά. Αυτά είναι τώρα. Ναι, κατάλαβες. Να μην τα όχι, η Βίβλος δεν το έλεγε, αλλά το κάνανε οι ίδιοι. Ναι, χειρότερο. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον άλλον τι χρώμα είναι. Μόνο αν είναι μουσουλμάνος που γράφει έτσι όχι, η θρησκεία του. Όχι! Άρα τι προτείνει, να σκοτώνουμε ρε παιδί. Έχω πρόβλημα με τον Μαύρο αν είναι φουκαράς και παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Αν είναι άντε το κούπο, τον κάνω Έλληνα και παίζει μπάσκετ. Κατάλαβες. Με τον Ραπτόπουλο. Άντε μπράβο. Μπράβο για την δεν είναι έτσι αυτό. Δεν είναι έτσι. Μπράβο, ρε φίλε, ήταν μουσουλμάνος. Δεν έγραφε το Κοράνι του. Παιδιά, να μιλήσω λίγο πλήρω. Να μιλήσει άνθρωπο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Επειδή το έχω διαβάσει το Κοράνι και έχω διαβάσει και όλη την Αγία Γραφή, να σου υποδείξω εγώ 12 χωρία από την Αγία Γραφή που λέτε που βέβαια ταπεινώνουμε τις γυναίκες και αν τις πατάμε κάτω. Δεν θέλεις, έτσι. Αυτό δεν το βλέπω. Όλες οι θρησκείες στη γυναίκα την έχουν... Δεν έχω διαβάσει. Καλέ, όλες οι θρησκείες στη γυναίκα την έχουν υποβαθμισμένη. Εγώ δεν τη γυναίκα εμείς, μου την αγαπώ, παιδιά, και καλά και είναι σωστό. Εμείς την Παναγία δεν την έχουμε Θεό, την έχουμε ως πρώτη Αγία. Πατήρα αρσενικό. Υιός αρσενικό, Άγιο Πνεύμα ουδέτερο. Θηλυκό δεν υπάρχει εκεί μέσα. Συνέχισε. Και αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό θέλω να τονίσω ένα και πιο βασικό. Και δύο, ότι ρε παιδιά, σε μια εβδομάδα ας πούμε που γίνεται χαμός, χαμός, δηλαδή στην Ελλάδα τα βλέπω και πονάω με το νέο ασφαλιστικό, με τις εξαγγελίες του Τσίπρα για το ότι έρχεται η ανάπτυξη κτλ. Υπάρχει ακόμα τύπος που σφάζεται για την μπάλα. Είδα τον πάω. Όχι! Βλέπω αλλά... τον ΠΑΟΚ και θλίβομαι, αλλά δεν θα μου χαλάσει και την Δευτέρα. Όχι, πάω. Αλλά ποιο είναι το γέλιο. Είναι τόσο συμπαθής και έξυπνος ο Τσίπρας που βγάλανε στη Νέα Δημοκρατία μεγάλα σκάνδαλα στα οποία επικοινωνιακά στο debate, σαν ένα μικρό debate, ο Τσίπρας, το Μητσοτάκη, τον έφαγε για breakfast. Επόμενη έτσι γραμμή, φιλιά. Επόμενος, πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Πάρε τηλέφωνο να ακούσουμε τη δικιά σου την ανάλυση. Ναι, ναι, καλά σε λέει. Πάρε τηλέφωνο. Πάμε, καλημέρα. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, από Φάρσαλα παίρνω τηλέφωνο. Φάρσαλα. Από Φάρσαλα, όνομα, φίλε. Παναγιώτης. Παναγιώτης, ωραία. Παναγιώτη, και ομάδα, πώς θερίζεις. Αγγτζής. Α, ωραίος. Καζανάκι, ρε φίλε, τράβησες. Να βγάλεις πολύποδες στο έντερο και να μην μπορεί ο χειρουργός να σε βγάλει. Το κόλλο σου να γίνει και έτσι κόκκινος, σαν την περίοδο της Παρθένας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Αγενέστατε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Τι γίνεται. Εγώ κάνω παιδιά, συντονισμό. Αφήστε με να κάνω τον αρχηγό. Συντονισμό να κάνουμε παιδιά, να μιλήσουμε. Έχω σίγουρα, φίλε, 135 λέξεις, όχι 125. Ναι, πάμε στον κόσμο. Λέγε, φίλε. Σίγουρα. Πάμε, φίλε, πάμε γρήγορα, πάμε. Ωραία. Και μην γράφεις γκρίκλης. Ο Μαλάτος δεν έχει διαβάσει καν το Κοράνι, απλά λέει την παρούφηση που λέει το όλο το ίντερνετ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βρε, πας στο Κοράνι τώρα, θα φάμε εμείς από το Κοράνι και από τη Βίβλο. Πάμε στα δικά μας. Και να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τι ομάδα είσαι. Να πω για τον Μπούζα. Τι ομάδα είσαι, παλιά. Ωραία, αργά το πάμε, ρε Μπούζα.
Τι ομάδα είσαι, ρε. Πάω. Από πού παίρνει. Το Κυλκή. Πράγμα, Κυλκή. Πεντάρα σήμερα, ρε. Μάριο, δεν λέω ποιο είναι. Να πω ένα άλλο θέμα. Με τον Πετρωτό τι θέμα έχει, ρε Μαλάκα. Τι κακό λέει ο Πετρωτό, με τι υπερβολή λέει. Ναι, καλά σε λέει, κριτική κάτι. Είναι ένα αντικειμενικό δημοσιογράφο. Τι υπερβολέ βλέπετε στο γήπεδο. Τι υπερβολέ, ρε Μαλάκα. Που άμα... μια εφημερίδα σε έκανε κριτική, μια ιστορική εφημερίδα όπως το Φως και πήγατε βγάλετε ανακοίνωση, δεν τρέπεστε λίγο. Και ποιος σου είπε ότι διαβάζω εγώ Φως και τέτοια. Δεν ξέρω τι διαβάζει. Κανένα τίποτα δεν διαβάζω, ό,τι βλέπω. Αυτό σε εμάς ακούει, δεν ακούει κανένα. Ναι, ό,τι και να ακούει, όπως κάνει κριτική του δικού μας, όπως λέει αυτός εδώ πάνω, να κάνει κριτική του δικού του κάτω. Το κλόνο του Μακεδονιάκη, δεν κατάλαβα. Ναι. Άμα δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου, δεν φταίω. Ρε φίλε, πάμε στο μάτς. Πάμε στο μάτς. Πάμε στο μάτς. Δεν μου λες πόντιος είσαι. Έλα, εσύ πόντιος είσαι. Πόντιος είσαι. Εσύ πόντιος είσαι. Ναι, πόντιος είμαι, ναι. Το κατάλαβα. Πόντιος. Και αυτός πόντιος είναι, φίλε. Επόμενη γραμμή, φύγε, φύγε. Επόμενος, γεια. Επόμενος. Πάμε. Λέγε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Χρήστος από Ρεβεστό, Μπαουξής. Από Ρεβεστό, ναι, Ρεβεστό. Γεια σου, ρε παλικάρι, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Καλώς τον. Ωραίες ταβέρνες έχετε εκεί. Καλώς είναι. Μην κάνω διαφήμιση όμως. Είχανε. Κλείσαν οι μισές. Λέγε. Μάλιστα. Παιδιά, θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Θέλω να πω για τον Λουτσέσκου ένα προπονητή χωρίς φαντασία. Χωρίς φαντασία. Δεν κάνει τίποτα όταν μείνει πίσω στο σκορ για να αλλάξει την κατάσταση. Γιατί στην Ξάνθη, ρε φίλε, τι έκανε? Όλοι πίσω ήταν. Αυτό είναι το θέμα, αλλά φτάνει αυτό το πράγμα. Δεν συγκρίνουμε Ξάνθη με ΠΑΟΚ, συγγνώμη κιόλας, έτσι. Σου λέω το στυλ του. Όλοι πίσω για ό,τι βγει μπροστά. Λοιπόν, αν θες να κάνεις κριτική, συγκεκριμένα να κάνεις. Αοριστολογίες στην κριτική δεν γουστάρω. Το μισό πλάνο το Μαλάτο τον έχει εδώ πέρα. Δεν μπορεί ο σκηνοθέτης εδώ πέρα να μας κάνει λίγο. Αλλά άμα ο σκηνοθέτης είναι ο ιδιοκτήτης του καναλιού, λίγο φάλτσα, λίγο αυτά. Πάμε. Κωστή, να σε πω κάτι. Λέγε, Κωστή. Δεν καταλαβαίνω αυτό το θέμα ότι ο Ζαμπράνο είναι τρελός και πρέπει να τον βγάλει στο 20 κτλ. Υπάρχει και η λεγόμενη η λέξη πειθαρχία. Δεν είναι δυνατόν να έχεις κίτρινη και να μου κάνεις εκείνο το χάζο το φάουλ. Σωστός, μπράβο, φίλε. Ωραίος, καλά τα λες. Με συγχωρείς πολύ. Με συγχωρείς πολύ, για τον Ζαμπράνο μιλάς. Όχι, γενικά για όλη τη φάση. Γιατί εγώ είδα να πάω σήμερα που κατέβηκε για ξύλο, δεν είδα να παίζει μπάλα. Ωραίος, καλά τα λέει, μια χαρά τα λέει το παιδί. Έτσι. Και δεν είναι μόνο Ζαμπράνο, είδα μια γενική επιθεωρία. Καλά, συμφωνώ, εννοείται. Γενικά το βλέπεις, γενικά. Ναι, συμφωνώ και για τον Πίσες Βαρ. Εννοείται ότι αυτή η κάρτα ήταν. Όχι, δεν με νοιάζει, αφού δεν με βάζετε, α πάρω την κόκκινη, δεν με νοιάζει. Έτσι. Αλλά δεν. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά υποτίθεται ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Δεν πάει πουθενά η ομάδα, έτσι. Και ξέρω, στο τέλος θα γίνει το κλασικό. Κάποια στιγμή θα βγει ο Λουτσέσκου και ποιος θα έρθει, ο Γκαρσία θα έρθει. Και τι καρά ο Παοξίδες που θα έρθει ο Γκαρσία. Εντάξει, παιδιά, θα έχουμε εκπομπές πιστεύω για 3 δεκαετίες. Ναι, ναι, αυτό θα είναι καλό να έρθει ο Γκαρσία. Θα είναι καλό για τις εκπομπές, θα πάρουμε και κάνω φράγκο παραπάνω. Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θεματάκι, ναι. Το παλικάρι αυτό ναι. Με αφορμή το σημερινό Ηρακλής Κελκυσιακός 5-1, ναι. Είδα το πρώτο ημίχρονο στο 48-49. Μη μας ρίξεις ένα χρωματικό. Ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος που έπεσε το παιδί στον ΠΑΟ. Στον ΠΑΟ. Κάπα 17-18-19-20 είχε βάλει 3,5 εκατομμύρια γκολ. Ναι. Τον είδα σήμερα, ναι. Θα μου πεις ρε φίλε, με τον Κελκυσιακό. Ναι. Δεν το λέω υποτιμωτικά, ναι. Επειδή είναι ομάδα, δεν είναι ομάδα, ας πούμε, top. Έκανε τρελά πράγματα, έχει πολύ τεχνική, πανγρήγορος, πολύ καλή τεχνική. Σώμα σχεδόν Σαλπιγκίδης, ναι. Αλλά που ξέρει μπάλα. Ναι. Και το γκολ που βάζει το ένα, ναι. Γιατί μπορεί να βάλει και τα άλλα, τρία δεν ξέρω ποιος θα βάλε, ναι. Εγώ τα δύο πρώτα. Πανγρήγορα. Είναι φανταστικά γκολ. Ναι. Ξέρει κανείς κάτι από τον ΠΑΟΚ, με το παιδί αυτό κάτι παίχτηκε λένε. Βγήκε στην εκπομπή μου. Αλήθεια λες. Ανώνυμα και έβαλε. Κοροϊδεύεις. Όχι, δεν κοροϊδεύω. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Βγήκε ανώνυμα στην εκπομπή μου και συναισθηματικά φορτισμένος και έβριζε εκεί τον ΠΑΟΚ ότι τον κάνανε ζημιά. Αυτά πότε, πριν ένα χρόνο, πριν 1,5-2 χρόνια. Λέγε, φίλε. Ανήκε στον ΠΑΟΚ τότε. Ναι, λέγε φίλε. Ιδανικό, το είχα δώσει ιδανικό. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ, ναι. Α, τι κάνετε. Ωραία. Άσε τα. Είμαστε. Ναι, ναι. Όνομα και ομάδα, φίλε. Λάζαρος είμαι. ΠΑΟΚ είμαι. Μπράβο, ρε Λάζαρε, πάμε. Από πού είπε, ρε φίλε. Εντάξει, σήμερα εγώ δεν πήρα το μάτι γιατί δούλευα απλά, το άκουγα στο ραδιόφωνο. Ταξίδευα, ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη. Το μόνο που άκουγα ήταν, εντάξει, αυτά. Τα κλασικά αυτά που βλέπουμε στην αρχή του πρωταθλήματος, δηλαδή μετρημένες φάσεις, εντάξει, βέβαια. Απλά χωρίς αποτέλεσμα. Κόκκινες κάρτες. Αυτό, εντάξει. Τι να πω. Δεν νιώθουμε εκεί πέρα να πάρουμε το πρωτάθλημα με να τελειώνουμε. Πάμε κατάλαβα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Αυτό το έχω ακούσει κι εγώ. Ναι. Πολύ το έχω. Και σε μένα δεν είναι.
Κωστή, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Κωστή, καλησπέρα. Σλαμά, καλησπέρα. Καλημέρα. Βέβαια, εγώ έφαγα τα λεφτά. Εγώ έπαιζα χαρτιά, εγώ πήγα στο καζίνο. Εγώ δεν έκανα κλήρωση. Συγγνώμη. Εγώ δεν έκανα κλήρωση το μηχανάκι, αλλά ήταν η τελευταία φιλανθρωπία που έκανα. Με αυτό με τον Τζόρνταν. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Αυτό με τον Τζόρνταν είναι η τελευταία φιλανθρωπία που έκανα. Και το ξαναλέω. Εάν με δει να αλλάξει πεζοδρόμιο, καλό θα του κάνει. Γιατί αν δεν αλλάξει πεζοδρόμιο, θα αλλάξει γάζες. Ο Κοπρίτης, ο Τζόρνταν. Μιλάμε για κοπρόσκυλο. Μιλάμε για κοπρόσκυλο. Το μηχανάκι που θα κλήρωνε δεν το κλήρωσε. Και τα λεφτά που πήρε από την επαρχία δεν τα εμφάνισε. Και τα μάξι ανάθεμά με αν το κλέψαν από εδώ. Γιατί η αστυνομία δεν ήρθε, δεν την κάλεσε. Πάμε παρακάτω, λέγε. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα τώρα, ναι. Το όνομά μου είναι Δημήτρης, έχει μαγεία του στόλου του σκλάμου του πέρα. Δεν ακούω τίποτα, ξαναπέστε. Το πρώτο που είπα, ρε φίλε. Ναι. Το πρώτο που είπα, είδε. Είχε ποντιακά εδώ σήμερα. Φώναξε τον ιδιοκτήτη εδώ. Του καναλιού. Νίκο, έλα εδώ λίγο. Τι ακούμε κι εμείς, πραγματικά. Ναι. Έλα λίγο, έλα λίγο. Ο κόσμος δεν ακούει αυτό, είναι το χειρότερο. Το πρώτο πράγμα που είπα. Νίκο, σχιζοδί μου, έλα λίγο εδώ. Έλα λίγο. Τα ίδια θα λέγαμε. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα ρε γάμο την παναχαϊκή μου γάμο. Σταμάτα ρε φίλε λίγο. Σταμάτησε. Ήταν εδώ τα ποντιακά. Πες αυτό το κλαρινογαμπρό που κάνει τα ποντιακά εδώ, τον τριαντάφυλλο που κάνει τον άντρα, το γόη, 69 χρονών με βαμμένο μαλλί, να μην μου χαλάει τον ήχο. Τι βγήκε, τον ήχο φτιάξει, γι' αυτό σε φώναξε. Τι φεύγει μέσα πάλι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε, ναι. Επόμενη γραμμή. Δεν ακούγεται καλά, ρε φίλε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Βγάλω καρκίνο από τώρα, σαν τον Κλέτσο. Άσε να ζήσω λίγο παραπάνω. Πάμε, λέγε, λέγε. Γεια σου, φίλε. Μη μιλάει κανένα. Λέγε, φίλε. Τρία παιχνίδια είδα έτσι μαζί. Βασικά, Σλαμά γράψε Αριανός εκεί. Α, Άρης. Ναι. Τρία παιχνίδια είδα, προβλήσαν τα μάτια μας. Ένα Άρης, μπάσκετ και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ να πούμε. Καλύτερα πήγε σινεμά. Αυτό το πράγμα δεν είναι να πούμε θέαμα. Ήταν πονέσαν τα μάτια μας. Καταρχήν στο μπάσκετ να πούμε το μισό παιχνίδι ήταν 20 πόντους, ούτε γυναικείο να ήταν. Πολύ τρισάθλιο. Για τον Άρη να μιλήσω. Ο Άρης δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό Άρη. Απλά το κακό είναι ότι δεν έχει ένα παίχτη να κρατήσει την μπάλα και ένα σεντερφόρ. Δεν μου λες, βάζετε τον Πασά δεκάρι. Καταρχήν αυτό που λέω, εχθές μου μιλήσαμε, καταλάβεις ποιος είμαι, είπες ότι θα κοιμηθείς. Ναι. Το είδες το μάτς τελικά, ε. Πια Red Bull και δεν κοιμήθηκα, ρε. Για πες. Έχετε τον Πασά δεκάρι. Ναι. Τον Πασά δεκάρι λέω έχετε. Ναι. Ναι, ωραία, ναι. Πόντιο είσαι και εσύ. Όχι. Παίρνεις στροφές, ωραία. Ο Πασάς δεκάρι. Έχετε πάρει ένα Στεφάνοβιτς. Άχρηστο είναι αυτό, τραυματία που είναι αυτό. Αντιτάτο το λέγατε. Δεν έχω άποψη. Πρέπει να παίξει ο Στεφάνοβιτς. Ουστε... Ναι, από τα τρίκαλα δεν είναι αυτό. Πρέπει να παίξει οπωσδήποτε το παιδί. Πρέπει να πάρει ευκαιρίες οπωσδήποτε. Λέγε φίλε. Ναι, για το συγκεκριμένο παίχτη ακόμα δεν έχω άποψη να σου πω την άλλη. Και δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν ξέρω. Τον είχα δει σαν τρίκαλα. Ήταν ο καλύτερο, ήταν τρομερό πνευμόνι και ξέρει και πολύ μπάλα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει πάρει ακόμα ευκαιρία. Περιμένω να πάρει ευκαιρίες από το σου παίχτη, θα μας χρειαστεί σίγουρα. Όπως επίσης, αλλά δικαιώθηκε ο προπονητής που δεν έβαλε το καθόλου τον καπνίδι και έβαλε, ας πούμε, το Μπαρκάν να ρίξει κάτω το παρενό. Λέγαμε εκεί πέρα ότι κάποιος θα τους βάλει αυτούς, ας πούμε, και τον Μπαρκάν. Σεντερφόρ, ρε φίλε. 5 γκολ έκανες χθες και ένα σήμερα 6. Ο σέντερφορ σου δεν υπάρχει. Πού δεν είναι. Αφήνει, φίλε. Τι είναι αυτός ο σέντερφορ που πήρατε. Από πού τον μαζέψατε αυτό για σέντερφορ στον Άρη. Ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Αυτό το Διαμαντόπουλο. Όσοι είναι πολύ καλά και πες με τον Απόλλωνα. Που τον μαζέψατε αυτό. Αυτό το Διαμαντόπουλο από πού τον πήρατε. Απόλλωνα ή Ολυμπιακό. Πού έπαιζε αυτό. Είναι ευλογία η ομάδα που θέλει να λέγει ότι είναι καλύτερη να πάρει από τα χαφ του κόμματο. Βλάσσε ευλογία είναι. Εγώ δεν σου είπα δεν ευλογία. Πού το μαζέψατε. Πού το μαζέψατε το Διαμαντόπουλο και πώς αφήσατε τον Τάτο και πήρατε ένα Πασά αγκούρι, ένα 90 που δεν μπορεί να στρίψει. Καλά, τον Τάτο χοντρό τον έλεγε, τον κάνατε, είχε βραδίκα αυτό. Τον κάνατε τον Πασά δεκάρι στον Άρη. Και χαίρεστε. Χοντρό τον έλεγε στον Τάτο πέρυσι. Ο Τάτο πέρυσι έπαιζε σε μια τελείως αγύμναστη ομάδα. Σε μια τελείως αγύμναστη και αδούλευτη ομάδα. Ποιος. Αυτό που τα γνωρίζει τα πράγματα. Πρέπει να ξέρει τι έγινε πέρυσι. Τώρα από εκεί και πέρα.
Ο Άρης θα ήταν πολύ καλύτερος αν είχε ένα δεκάρι και ένα εννιάρι. Θα ήταν εντελώς ακόμα καλύτερη, για να μην πω διαφορετική, γιατί παίζει μονάχα με Τσαμπουκά, με νεύρο και με δύναμη. Δεν πατάει την μπάλα κάτω. Ο περσινός Άρης, τους κλώτσους που φάγατε σήμερα, τα πρεσαρίσματα μπροστά που σας κάνανε, δεν είναι ευτυχώς για... Πολύ πιο σκληροτράχη είναι η ομάδα αυτή. Πολύ σκληρή ομάδα είναι. Σκληρή ομάδα. Αλλά... θέαμα δεν θα δεις. Αυτό το πράγμα θα δεις. Αλλά θα ταλαιπωρηθεί. Δεν βγει εύκολα κατηγορία. Άσε αυτό να πω. Δεν θα βγει εύκολα κατηγορία γιατί δεν έχει εννιάρι και δεκάρι. Πώς θα το κάνουμε. Να σου πω και κάτι άλλο για να καταλάβεις τι εννοώ. Αν τον γκολ έμπαινε πιο νωρίς, γύρω στο 70, εκεί θα φαινόταν και ότι θες ένα δεκάρι να κρατήσει την μπάλα. Επόμενη γραμμή, ωραία. Πάμε πριν μια γραμμή πριν το διάλειμμα. Πάμε. Ναι, έλα φίλε. Του έχω δει και live τώρα και πάμε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, πάμε φίλε. Ομάδα και όνομα, πάμε. Ο καλύτερος Βρετανός οδηγός. Λέγε φίλε. Τζάκι Στιουάρτ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τρεις φορές γεια σας. Τι γεια, ρε φίλε. Τι γεια σας. Πάμε. Και πάμε. Κάτι άλλο, ρε. Το ομάδα δεν το λέμε για ανάκριση. Γιατί έχει σημασία κάτι που λέγεται. Ποιος το λέει, ο παδός, ποιος άλλος το λέει. Λοιπόν, το μεσημέρι έχω ένα κόκκινο και τώρα έχω πέντε κόκκινους εδώ πέρα. Το πάτε αργά το έργο. Καλημέρα. Στο πάμε, όλος δεν μιλάει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δικτάτορας είναι ο κύριος εδώ, το τι... Το λέγε, τι θες να πεις, λέγε. Ορίστε. Λέγε, τι θες να πεις, γρήγορα, λέγε. Τι να πω, αυτός... Ας τον διάβα, το πήγα να σαν... Φύγε. Φάπε, επόμενος. Τι έχεις να πεις, τι να πω, λέει. Ε, μαλάκα, την πήρες τηλέφωνα που δεν έχεις τι να πεις. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Είμαι μία ώρα στο 8, εδώ. Λέγε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, φίλε. Και η Τζόγλου την παλιά, ναι. Καλημέρα, μ' ακούτε. Ναι, σαν πούμε. Πάμε όνομα μάτα. Πάμε παρακάτω. Πέτρος από Γιαννιτσά. Γιαννιτσά, ωραία. Ο παδός. Αεκάρα, ολέ. Πάνε διάλειμμα, πάνε διάλειμμα. Because we are your friends, you never be alone. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν.
Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Your friends, you never be alone again. Well, come on. 10. Τίποτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, γεια σου όλους εκεί πέρα. Γεια φίλε, ομάδα. Άστα ρε εσύ, άμα θέλει να πει αστή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για το Λουτσέσκο έχω να πω. Το λάθος αυτό το ότι κατεβάζει ένα βαρύ center four απέναντι σε τρία center back δεν το κάνει κανένας, ξέρω. Έχετε, ξέρω εγώ, κάνα ελαφρύ center four εσείς. Και θα μπορούσε να έχει βάλει το Μακ, ας πούμε. Το Μακ θα το βάλει μόνο του εκεί. Δηλαδή. Μακ με Πέλκα, με Πέλκα. Με τον Πέλκα. Ναι. Χαφ και θα παίζανε. Χαφ οι ίδιοι, ρε Κωστή. Οι ίδιοι χαφ. Ποιοι οι ίδιοι δηλαδή. Ας πούμε, θα έπρεπε να αλλάξει όμως όλο το. Άκου φίλε, κάνε την εντεκάδα. Όχι φίλε, φίλε. Άκου, τα παοξίδικα σε μένα, όχι. Κάνε την ομάδα. Κατέβασε την ομάδα. Να σου κάνω την ομάδα. Ναι, κάτι. Λοιπόν, center back Κρέσπο με Βαρέλα ή το Ζαπράνο, ξέρω εγώ. Όχι, ξέρω εγώ. Εσύ ξέρεις. Ναι, εγώ ξέρω. Ναι. Λέοβατς και Πάτος από την άλλη. Σακόφ Τσίμιροτ. Δεξιά ο Βιερίνια. Αριστερά ο Πέλκας. Μακ. Όχι, έχασα έναν, έτσι. Και δεκάρι. Ναι, και δεκάρι. Ποιον δεκάρι, α, δύο center forward. Πάμε επόμενη γραμμή, πάμε. Κάνεις κριτική το Λουτσέσκο εσύ τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εύκολη κριτική. Καλημέρα. Κριτική είναι εύκολη στα λόγια. Καλημέρα. Ποιο θα έβαζες να παίξει. Ναι, ποιος είναι. Μπε. Καλημέρα, Κωστή. Λέγε καλημέρα, καλημέρα. Γιατρός από Ρουμανία. Ναι. Όπα. Εγώ είδα το 4-3. Το Απόλλων Σμύρνης. Το έπαιξες. Περισσότερα γκολ είδα από τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, τα Γιάννενα βρωμάνε σκατήλα. Τα Γιάννενα. Έβαλαν τρία γκολ, Κωστή. Τα Γιάννενα βρωμάνε σκατήλα. Έρχονται στην Τούμπα, σταμάτα ρε να μιλήσω, αφού δεν λέτε τίποτα ρε, δεν ξέρετε να μιλήσετε. Κόψτονα, κόψτονα, βρωμάνε σκατήλα τα Γιάννενα. Γιατί, 7 σύγκολ σήμερα. 0-1 δεύτερο ημίχρονο, καπάκι 2-1 μέσα στο διάρκεια του παιχνιδιού. Άσα ημίχρονα διπλά τελικά. Έρχονται στην Τούμπα, βγάζει το σέντερ μπακ ο άλλος 5 λεπτά, βάζει ο Πρίγιοβιτς στον γκολ. Βρωμερά και τρισάθλια και ελεηνά Γιάννενα πήρα τη θέση του της Βέρειας στην Αλφα Εθνική. Πάμε, λέγε φίλε. Λέγε φίλε. Πάμε στον επόμενο. Κόκτον, πάμε στον επόμενο. Ούτως ή άλλως δύο γραμμές έχεις. Να έχεις και κάνα κέντρο το οποίο να έχει 6-7 γραμμές, πάει στο διάλο. Λέγε φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Αλέκος από την κατακόκκινη Νεάπολη. Κατακόκκινη Νεάπολη. Λέγε. Όταν βγάλεις μαλλιά, τότε μόνο θα κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Πάμε επόμενος. Έχετε και χιούμορ, ε. Πάτε να φλερτάρετε και γυναίκες. Και να ρίξετε γυναίκα με το χιούμορ σας. Μέσα από το Facebook και άμα κάτσει. Με τηλεπάθεια. Έλα, καλημέρα, ναι. Από μπάλα πάντως χαμπάρι, ε. Κάνουμε. Λέει, γιατί δεν μιλάτε, λέει, πολύ για μπάλα. Ποιος θα ακούσει, λέω, για μπάλα. Μιλάνε. Άμα για κανένα κόλο, λέω, μπορεί να βγει κανένας να μιλήσει. Λέγε φίλε, λέγε. Καλησπέρα, Κωστάκη μου. Γεια σου φίλε. Να σε ρωτήσω κάτι, έχω μια απορία. Για αυτό που είπες πριν ότι κάποιες ομάδες βρωμάς κατήλα. Ναι, ναι. Είμαι παίκτης του στοιχήματος. Ναι. Και διατηρώ λογαριασμό σε μια μεγάλη εταιρεία. Ναι. Εισαγμένη σε όλα τα χρηματιστήρια αξιών της Ευρώπης. Πολύ καλά κάνεις. Ναι. Αύριο το Λεβαδιακός. Ναι. Το Λεβαδιακός. Μελαμία. 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 Ναι, ναι. Γιατί μου δίνει ένα μέγιστο ποντάρισμα σε κάθε παιχνίδι. Ναι. Με αφήνει να το παίξω μέχρι 3.400 ευρώ το μέγιστο. Ναι. 18 του μηνός που ο φίλος μου, η Ολυμπιακάρα μου, η καψούρα μου ο Μαλάτος. Ναι. Είπε σωστά ότι μετά από δύο εβδομάδες έχουμε πρωτάθλημα.
όχι μετά από μια εβδομάδα που είπες εσύ. Και παρένθεση, Γιάννη μου, δεν μ' άρεσε πολύ, δεν μ' άρεσε πολύ ο Βαλβέρδε όπως πηδούσε και πανηγύριζε τα γκολ της Μπαρτσελόνα αυτή η Ολυμπιακάρα. Τον κάναμε Θεό, αλλά τα γκολ σαν κατσίκι πήδηξε και τα πανηγύρισε και τα τρία. Ναι, γιατί παίξαμε στα ίσα και έξω και μέσα και μπράβο στην ομάδα μας. Ο Μίτσελ που είναι Ολυμπιακάρα δεν θα τα πανηγύριζε, έτσι το λέω εγώ. Δεν πειράζει, εντάξει, εμείς παίξαμε όσο μπορέσαμε. Εντάξει, αυτό. Και μακάρι να μην τον πουλήσει το σε τον Ιανουάριο. Έρχομαι σε αυτό που σε έλεγα, Κώστα. Να δούμε. Ναι. Λοιπόν, με αφήνει 3-400 να παίξω τη Σκατήλα, τη Λαμία, τη Λιβαδιά με τη Λαμία. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ναι, που παίζει η Λάρισα με τον Απόλλωνος, με τον Απόλλωνος Σμύρνης νομίζω παίζει μετά από 2 εβδομάδες. Αν δεν απατούμε, αλλά η Λάρισα είναι γηπεδούχος, ξέρεις τι μέγιστο μ' αφήνει στοίχημα. Τι. 400 ευρώ. Έφυγες. Καληνύχτα, κατάλαβα. Επόμενος. Μα αυτό λέω για αυτό στο μήνυμα. Εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι υπέρ και του Ποκολόγκο και του Αντετακούμπο. Αλλά από τη στιγμή που εσείς λέτε Έλληνα τον Αντετακούμπο και τον Αφγανό τον βρίζετε, είστε να πούμε κατάπτυστοι. Καπιτάλες. Λοιπόν, είπα καπιτάλες, ο κομμουνιστής με βρίζει. Έχει στείλει κάτι μηνύματα εδώ. Να χαθεί ο Raptor.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο Raptor.gr. Οποιαδήποτε στιγμή στο Raptor.gr. Τι θα γίνει με τον καπιταλισμό μου, λέει ο κομμουνιστής. Συγγνώμη. Raptor.gr. Αν έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο Raptor.gr. Τι βιάζεσαι, ρε φίλε, αφού μαλακία θα πεις και εσύ ούτως ή άλλως. Λέγε. Λέγε. Λέγε, φίλε. Καλημέρα. 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 Λαυτόπουλε. Έλα, φίλε. Δεν μου λες. Η Παοξίδης εκεί και η Παρασπούρδης, η Παναθηναϊκή και αυτοί περιμένουν να πάρουν προτάσεις από το Γαβρό. Έχεις καμία μας πει κάποια ποδοσφαιρική τοποθέτηση, φίλε. Ναι, περιμένω. Τι τοποθέτηση σου κάνω. Κάνε μας μια τοποθέτηση. Τι τοποθέτηση σου κάνω, για πες μου. Μα εσύ πήρες τηλέφωνο, εγώ έχω τοποθέτηση. Να με ρωτήσεις, έχω γράψει τόνους βιβλία εδώ πέρα για το ποδόσφαιρο. Εσύ έχεις να μου πεις κάτι. Τι θες σου πω, για πες μου. Επόμενη γραμμή, καληνύχτα. Τι αν μου πεις, βρε μαλάκα, παίρνεις τηλέφωνο και ρωτάς εγώ τι αν μου πεις εσύ, ηλίθιε. Θες εσύ η Μέρκελ δηλαδή να μην σου αλλάξει τα πετρέλαια, καθυστερημένη Έλληνα. Αν να χάθεις από εκεί πέρα. Τάταρε. Λέγε, φίλε. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, παγκοτή από Νεάπολη. Μπράβο, κατάλαβα από το στόμα, φίλε. Ναι. Πάλι σήμερα κάτι έφτεξε και ο Παύ δεν ήταν αυτός που έπρεπε. Τι έφτεξε, φίλε. Νομίζω ότι δεν κάποιοι παίχτες. Απλά. Κάποιοι παίχτες απλά νομίζεις. Επόμενη γραμμή. Φύγε. Τουλάχιστον τι φταίει, του λες. Νομίζω κάποιοι παίχτες αφού είναι. Φέτος την πιστεύω την ομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Λιμοτάγαρο. Επόμενος. Άποψη μηδέν. Άποψη μηδέν. Άποψη μηδέν. Κάποιοι παίχτες. Του λες τι φταίει, δεν βλέπει. Τι φταίει. Θα βρει κάτι φταίει να το διορθώσει. Δεν ξέρει. Και η μαλαματίνα βαριά είναι. Εγώ έχω πει κανένα 2-3 φορές. Ας πούμε δευτερόλεπτα. Πείτε ότι ξέρετε με σέντρες. Ναι, με σέντρες. Πείτε κάτι. Πασίτσα σέντρες. Αυτή η εκπομπή δεν γίνεται. Πρέπει να βγει ο Λουτσέσκου και να πει ρε παιδιά, με κατηγορείτε όλοι. Αλλά δεν ξέρετε γιατί με κατηγορείτε. Δεν έχετε τη γνώση. Έχει κόψει ένα μόνο το πλανήτη. Θα με κόψει και εμένα το βλέπω. Κόπηκες. Επόμενο. Από το ρόντερα κλειδές. Έφυγες. Επόμενο. Καλημέρα. Άποψη ποδοσφαιρική. Μέχρι τις 5 θα περιμένω εδώ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσύ είναι. Λοιπόν, θέλω να θίξω 3 θέματα. Α, μπράβο. Να ένας άνθρωπος που θέλει να θίξει. Λέγε, φίλε. Είμαι πάγο από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Βασίλη. Ναι. Βασίλη. Ένα είναι Ολυμπιακός, ένα είναι νοοτροπία Λουτσέσκου και ένα είναι Σαββίδης. Γουστάρω να ακούσω. Λοιπόν, πρώτο. Νομίζω ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά που η διαιτησία όσον αφορά τον Ολυμπιακό είναι πενταρίσια. Σωστό δηλαδή αυτό. Βλέπω ότι δεν ευνοείται ο Ολυμπιακός για πρώτη χρονιά. Ναι. Από τους ελέγχους που έβγαιναν από την Ευρώπη και από το Μαρινάκι αισθάνομαι ότι έχει πέσει γραμμή και δεν τον αφήνουν να κάνει αυτά που έκανε και βλέπω πράγματα που αποτυπώνονται και στο γήπεδο. Δηλαδή δεν τον παίζουν τον Ολυμπιακό φέτος.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια πιστεύω τον παίζανε και η απόδειξη ήταν η γύμνια του στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα να έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Μια παρατήρηση σωστή είναι αυτή. Πάμε στη δεύτερη. Σωστό. Σωστό. Και αυτό να μην αποτυπώνεται στην Ευρώπη. Δηλαδή να τερματίζει με 20 πόντους πάνω και στην Ευρώπη να μην φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και οι ξένοι απορούσαν. Λένε πώς γίνεται να τερματίζει 20 πόντους. Μην το αναλύσεις πολύ, το καταλάβαμε. Έχεις δίκιο. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Ναι. Όσον αφορά η νοοτροπία Λουτσέσκου, ναι, βλέπω ότι η νοοτροπία του είναι πάρα πολύ συντηρητική. Δηλαδή. Έχει νοοτροπία και ότι κρατάω την μπάλα, κρατάω την μπάλα, γυρνάω την μπάλα, κρατάω την μπάλα, γυρνάω την μπάλα και δεν έχει ρίσκο η ομάδα στην τελική πάσα. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει κάνει πλήση εγκεφάλου στο κατοχή. Και μια κατοχούλα κάνει και στην προπόνηση το ίδιο κάνει. Ναι, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ρίσκο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει και στον γκολ. Και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι όποιος πέφτει και να παίξει δεν θα έχει διαφορά, γιατί το θέμα είναι από πίσω, είναι η νοοτροπία που έχει όταν παίζει η ομάδα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ποιος παίζει τόσο, όσο το τι, με ποιον τρόπο θέλει να παίξει. Καθαρά έχασε ρε φίλε. Ακόμα και το μοναδικό τρόπο της πλευροκόπησης και του φορτώματος, ούτε αυτό έκανε. Δηλαδή να πάρω την κατοχή, να πάω την μπάλα στην πλάγια γραμμή, ναι, να φορτώσω, να πατήσουν πέντε στην περιοχή, έξι. Και άμα χαθεί η μπάλα να γυρίσω, να έχω καλές επαναφορές, να την ξανακερδίσω κτλ. Ναι. Ούτε δηλαδή αυτό. Ναι. Η ομάδα έχει βάλει 12 γκολ σε 10 μάτς, 1,2 γκολ ένα παιχνίδι, με αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου πάει σε μια μικρομεσαία ομάδα, πόσα γκολ θα βάζει η ομάδα του, μισό το παιχνίδι? Πάντως, να πούμε ότι τακτική δεν υπάρχει, αλλά σε συνδυασμό και μια μέτρια φυσική κατάσταση, την οποία δεν τη βελτίωσε, γιατί αυτός είπε παρέλαβα ομάδα με κακή φυσική κατάσταση. Ο ίδιος 2,5 μήνες δεν βελτίωσε τη φυσική κατάσταση. Με αποτέλεσμα στο καφενείο που βλέπαμε το μάτς να μας λέει ένας παοξής, ρε παιδιά, εμείς παίζαμε την Πέμπτη ή αυτή. Ναι. Διερωτήθηκε ο παοξής. Και το άλλο είναι ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ υστερεί πάρα πολύ στα χαφ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω, ράπ, είναι κομμένη στα δύο, σε συνδυασμό και με τη μακριά γραμμή. Ότι είναι στα 60 μέτρα, όχι στα 40, δεν συμπαγείς. Όλο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι τα χαφ. Κοίτα, θέλουμε τον αλήθεια. Όλο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι η μετάβαση από τα χαφ στην επίθεση και όταν χαθεί η μπάλα, οι επαναφορές. Κοίταξε, άμα θέλουμε να αναλύσουμε παραπάνω, υπάρχουν. Και όταν παίζει ο Σαχόφ. Ναι. Δεν έχω καθαρό εξάρι, γιατί τα εξάρια μου τα καθάρισα και τα δύο. Και τον Κάτσε και τον Κάνιας. Άρα εγώ έχω ένα πρόβλημα ότι δεν έχω καθαρό εξάρι. Ένα πρόβλημα ότι το δεκάρι μου είναι παλέμαχος, ο Μπίσεσβαρ. Ο άλλος Ελ Καντουρί είναι της πλάκας. Χαίρετε. Είναι της πλάκας. Κοίταξε, τον Τρόι, η νοοτροπία που έχει... Το Τζίμι Ροτ, ναι, του βγάλατε τα σκότια πέρσι, φέτος είναι λάσπη. Οπότε ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό χαφ, τον Μαουρίτσιο, ποιος στο ανέβασμα το πάνω παθαίνει και αυτό που παθαίνει. Εναλλακτικές δεν έχετε να βάλετε. Να πεις, έχω ένα άλλο χαφ ή μπορώ να βάλω το Μάτος χαφ και να βάλω ένα μπακ δεξιά να καλύψω κτλ. Δεν έχεις και τέτοια. Ναι, το πρόβλημά σου το μεγάλο σαν ΠΑΟΚ, εκτός από όλα αυτά, είναι και κάτι άλλο. Δεν έχεις, άσε να σου πω. Ναι. Δεν έχεις παίκτας οι οποίοι μπορούν να παίξουν πάνω από μία θέση. Δηλαδή, ο Μανούσος στον Ατρόμητο παίζει εξτρέμ και φορ το ίδιο καλά. Ναι. Ο Καρασαλίδης παίζει και στόπερ και εξάρι. Ο Ζησόπουλος παίζει και στόπερ και εξάρι σε μικρούς χώρους. Τώρα ο Αλμπάνης στον Απόλλωνα, ναι, παίζει και δεκάρι και εξτρέμ. Και φορ. Και φορ. Και είναι, ναι, μέχρι στιγμής ο παίκτης, ναι, ο Έλληνας στη σεζόν. Και εσύ έχεις, εσύ το μόνο παίκτη που έχεις, που μπορεί να παίξει πάνω από δύο θέσεις, είναι ο Βιερίνια. Ο οποίος το παιδί ήρθε παλέμαχος κι αυτός. Ναι. Παλέμαχος ο Μπίσεσβαρ. Παλέμαχος ο Μακ. Παλέμαχος ο Βιερίνια. Ο Σέντερφορ, σας έχει γραμμένο στα παπάρια του, περιμένει το καλοκαίρι. Στητώ στην περιοχή σαν την κολόνα της ΔΕΗ. Αν με φορτώσεις θα κάνω και τα προπόνηση 0, έκρηξη 0, ταχύτητες 0. Γίνεται σέντρες μέσα στην περιοχή. Άλμα 0, δηλαδή ένα 93 αυτός, ένα 93 ο άλλος, άμα πηδήξουν και οι δύο, για να πάρει κεφαλιά πρέπει να πηδήξει με μένα που είμαι ένα 75,
υψομετρικά να με φάει. Δεν έχει άλμα. Θέλετε ανάλυση? Τι γουστάρετε, ρε. Τι γουστάρετε, ρε. Ανάλυση θέλετε? Έχει σέντερφορ, έχει σέντερφορ που είναι κολόνα. Ο άλλος έχει τον Λιβάδια που πέσει σήμερα να παίξει δεκάρι. Μπορεί να παίξει και εξτρέμ με αυτό το κορμί κατά συνθήκη. Ναι. Δεν εντοπίζεις όμως το πρόβλημα. Έχει το μάνταλο εξτρέμ. Μπακ, χαφ, δεκάρι, φορ. Δεν φταίνει παίχτες, είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτό εσύ που βλέπεις. Η νοοτροπία είναι ένα κομμάτι. Είναι και το άλλο το κομμάτι. Ότι ο Γιώργος Σωσαβίδης, σαν το χρόνο Εξαρχάκο που βαρούσε την μπάλα σε εκείνο το έργο. Μπαμπά. Γι' αυτό περίμενα μήνυμα, γι' αυτό το είπα. Δεν έχετε γνώση ποδοσφαιρική. Όχι εσείς οι παοξίδες, οι παράγοντές σας. Ο Σαβίδης από επιχειρήσεις ξέρει, από πολιτική ξέρει. Από μπάλα είναι τούβλο. Το μπακ του Αναστασιάδη, τι διαφορά είχε στο παίξιμο? Τούβλο! Ιβάν Σαββίδης. Πάνε εκεί πέρα. Γεια σας κύριε Ιβάν. Έχω μια γυναίκα την κάνει καθαρίστρια. Γεια σας κύριε Ιβάν. Είμαστε παλέμαχοι, θα μας δώσετε κανένα δωμάτιο. Γεια σας κύριε Ιβάν. Θα πάμε εκδρομή. Κανένα αυτό θα έχουμε. Γεια σας κύριε Ιβάν. Είμαστε παλέμαχοι, θα μας πάρετε στην Αμερική τζάμπα. Γεια σας κύριε Ιβάν. Είμαι ο Τουρσουνίδης. Δεν έχω να φάω. Είμαι φτωχός. Θα με βάλεις στην τίποτα να πάρω λεφτά. Γεια σας κύριε. Είμαι ο Κισκούδης. Είμαι ξέρω εγώ. Θα με βάλεις τερματοφύλλα. Δεν έχετε ρε τίποτα. Η Άκη είναι οικογένεια ρε. Η Άκη είναι οικογένεια. Η Άκη είναι οικογένεια. Τον Μπαπ τον Αναστασιάκη τον θυμάσαι? Τον πρώτο γύρο. Το πουλήσατε το πρωτάθλημα. Ναι, το θυμάσαι πώς έπεσε στον πρώτο γύρο. Θυμάμαι και πώς πουλήσατε το πρωτάθλημα. Ναι, μπορείς να διακρίνεις ότι η μία ομάδα προσπαθούσε να επιτεθεί συνέχεια ενώ η άλλη έχει να κρατήσει την μπάλα? Είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτό που βλέπεις είναι το αποτέλεσμα. Αυτοί οι παίχτες εκτελούν κάποιες εντολές. Εσύ κρίνεις αυτό που βλέπεις. Δεν βλέπεις από πίσω όμως. Τι άλλο από πίσω να δω? Τι άλλο, να δω από πίσω? Ότι αυτό που βλέπεις είναι θέμα φιλοσοφίας. Η ομάδα έχει φιλοσοφία να κρατήσει την μπάλα. Θα σου πω τη φιλοσοφία έχετε εσείς στον ΠΑΟΚ. Εσείς πριν πάτε να παίξετε στην Αθήνα, έχετε βρει το διαιτητή, το βγάλατε κουσούρι, βγάλατε ότι θα διοικηθείτε, αμολάτε τον Καζαντζίδη τον καταραμένο που δεν γέλασε ποτέ στη ζωή του και ήταν ο αρρωγός του καταραμένου και του κατεστραμμένου και του αποτυχημένου και το περάσατε αυτό στον ΠΑΟΚ. Και εσείς και εμείς και όλοι. Εγώ θέλω να σε πω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό του ίδιου, δηλαδή του προπονητή, που έχει περάσει αυτή τη φιλοσοφία στην ομάδα, να κρατήσει την μπάλα κατά 90% και 10% να ρισκάρει. Δηλαδή η ομάδα δεν ρισκάρει καθόλου στο παιχνίδι, αυτό φαίνεται. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι γνωρίζεις πόσα χρήματα παίρνει ο προπονητής και άμα συγκρίνονται με αυτά που παίρνουν οι παίχτες. Α, κατάλαβα τι θες να πεις. Αυτό που με έλεγε ο Μπαλής. Ότι ερχόταν ο Νεστορίδης με τα Λάντα και 200 και εμείς είχαμε Αλφα Ρωμαίο. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Και αν ήταν παίχτης, σε τι κλίμακα θα έμπαινε? Θα ήταν από τους πιο υψηλόμισθους. Να είσαι καλά. Ξεφτύλασε εσύ που το Ραπτό.gr, μπαίνετε YouTube, πατάτε Ραπτόπουλος με αγγλικά γράμματα και στη συνέχεια μπαίνετε στο κανάλι και πατάτε subscribe. Δηλαδή πατάτε εγγραφή. Και μόλις γίνετε συνδρομητές μας, τζάμπα. Καλημέρα. Έλα, Ραπτόπουλο, εγώ είμαι. Και ο Ελκαντουρίς αν οχτάρει, όταν μαρκάρει, κάρτα. Μαρκάρισμα και κάρτα είναι. Το οχτάρι μαρκάρει κιόλας. Ο Κουσουλάκης του Ολυμπιακού και του Ηρακλή ήταν εξάρι. Έκανε κούρσες, ντουμπλαρίσματα, σέντρες, κάθετε σπάθες. Ηρακλή, Ολυμπιακό. Ηρακλή, Ολυμπιακό. Ηρακλή. Ο Νικολούδης. Α, το συγγνώμη, το Κουσουλάκη του Αγγελή είπες. Μπερδεύεις. Πεκτούρα τεράστια, ρε. Πεκτούρα. Και ακόμη πιο πεκτούρα ο μπαμπάς του Τσακανιάς. Άμα κλάσει ο Κουσουλάκης, βγάζει 10 μπίζες βαρ. 10 κάνια. Πέτες είναι τώρα αυτή. Ναι, όταν ναι, λέω, πες τα. Άμα κλάσει αυτός ο μαύρος του ατρόμου, του Μάνσορ λέγεται. Μάνσορ. Ο Μάνσορ. Ξέρεις πόσους κάνια και τσίμουρο θα βγάλει την κολοτρυπίδα του. πάμε στον κόσμο. Άντε μπράβο. Χαφ στον ΠΑΟΚ. Χαφ. Είχατε το Σκαρτάδο, είχατε το Φραντζέσκο, είχατε το Μαραγκό, είχατε τον Άγμπε. Παλιότερα Τερζανίδηδες και τώρα έχετε αυτές τις κούραδομηχανές και τις πληρώνετε. Λέγε φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Μετά James Hunt. Έλα, να το πλέ. Καλώς τον. Κωνσταντίνος Παναθηναϊκός. Καλώς τον. Δεν θα πω για μας, δεν είναι το μάτι ανάλυση δικό μου. Καλά που το κατάλαβες. Γιατί θα φίλε, για το Ike Park. Ναι, για το Ike Park. Ό,τι θες. Αυτή η Ike πήθηκε για πρωτάθλημα, να το πλέ. Πέμπτη παίζει με Μίλαν, παίρνει το Χ σε εξαντλητικό παιχνίδι. Παίζει με Πάοκ σε κούραστο, μένει με 10 από το 8. Με βλακεία του Αράουχο και όχι μόνο δεν χάνει το μάτς, προκρίνεται κιόλας με 10 παίκτες, παίρνει και το μάτς
Και δεν, αυτή πιστεύω δεν θα μέχρι το τέλος να μείνει στην κορυφή. Εξαρτάται. Είπαμε με τον Κωσίτη Μπέμπτη στο ραδιόφωνο είναι ότι η ΑΕΚ έκανε πολύ σωστή διαχείριση του παιχνιδιού. Ο Καπελώνης, συγγνώμη, ο Καπελώνης ήταν στη γειτονιά μου. Αγγλικά είχε. Δεν το σκότωσε κανένα τον Καπελώνη. 90 χρονών πέθανε ο Καπελώνης. Δεν το σκότωσε κανένα. Το νέο Ηράκλειο στην Αθήνα λέει. Ε, τι. Εντάξει, καλά τα γράφει. Τον Καπελώνη λέει, τι λέει. Ήτανε δύο της Χρυσής Αυγής που τους σκότωσαν κάποιοι άγνωστοι. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν. Πώς δεν ξέρουμε. Κομμουνιστές τους βρήκανε. Ε, πώς δεν τους βρήκανε, κομμουνιστές σκοτώσαν. Τι θα τους σκοτώναν τους Χρυσής Αυγήτες. Δεν ξέρω, λέω τι είναι. Αυτό αποτυπώθηκε σήμερα στο γήπεδο. Είχε φρεσκάδα η ΑΕΚ. Δεν έκανε εξαρνητικό παιχνίδι, έκανε πολύ καλή παιχνίδι. Ένας. Λέγε φίλε. Λέγε. Μέχρι χθες, και κάτι τελευταίο για να κλείσω, μέχρι χθες κορέδευε στους υποκτήδες πάνε για πρωτάθλημα και πάνε για πρωτάθλημα. Πάλι πάνε, γιατί δεν πάνε. Αύριο έρχεται ο Ατρόμητος και διατάζει ο Σαββίδης έξω ο Χατζησαΐας, έξω ο Ουάρντα και έξω ο Γιαννούλης. Τι θα τον πάρει τον Ατρόμητο λες. Εγώ να τον πάρει. Θείος Φέσταρ είναι ο ραπ. Σαν αυτό που ξέρει η μαμά σου μοιάζω. Θείος Φέσταρ είναι ο ραπ. Εσύ τι λες ότι αν οι Παοξίδες δεν πάρουν αυτό το πρωτάθλημα δεν θα γίνουν ποντιακό ανέκδοτο από μένα. Δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνουν λες. Λες. Πάμε από την γραμμή. Εάν δεν τους κάνω ανέκδοτο βγες και σκίσε με. Σκίσε με τα ημάτια. Επόμενη γραμμή ναι. Ναι. Χρήστος Παναθηναϊκός. Εγώ για μπάσκετ θέλω να μιλήσω. Ό,τι γουστάρεις. Αρκεί να τεκμηριώσεις. Εγώ για μπάσκετ είμαι ποταπός. Ναι. Να μιλήσει με ποσάρι. Εγώ για μπάλα είμαι άπαλος, γι' αυτό θα πω για μπάσκετ. Σήμερα είδα τον ημιτελικό. Πολύ άσχημο παιχνίδι. Γιατί φώναζε ο Τράγκη, γιατί φώναζε ο Τράγκη, δίκιο έχει ο Τράγκη. Εγώ δεν είδα να φωνάζει κάτι. Βασικά δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς που φωνάζει. Τώρα αν λες για αυτά για το Instagram, δίκιο έχει που κράζει βασικά τους παίχτες. Με το δικό είναι αυτό στην μπάλα. Πάρα πολύ κακό παιχνίδι και από πλευρά στατιστικής. Όταν χάνεις 11 βολές με την Μπασκόνια, όχι 9 βολές με την Μπασκόνια που χάνεις το game για ένα πόντο και άλλες 11 σήμερα που πάλι χάνεις για ένα πόντο. Μα όχι, μέσα σε, 40, σε 45 ώρες, ρε φίλε, τι να παίξουν οι άνθρωποι και οι δικοί σας και οι δικοί μου. Όχι, για τις βολές αυτό είναι... Όταν είσαι τώρα βολές, εντάξει, όταν είναι κούραση. Όταν είσαι πρέπει την ΑΕΚ να την κερδίσεις πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μα είχαν ψοφήσει οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε. Οι βολές δεν έχουν να κάνουν, πιστεύω, με έχουν, γιατί έχω παίξει στο γούσου που και ξέρω. Αν είσαι κουρασμένος τάβλα, δεν φεύγει μπάλα από το χέρι. Ο Γιάννη που έπαιξε, συγγνώμη, στον... Στο γούσου που. Δυναστικό Σύλλογος Περιστερίου. Στο Περιστερίου, ναι. Όταν και πρώτη εθνικής παίξης, επαγγελματίας παίξης. Μέχρι τρίτη εθνική. Μέχρι τρίτη. Αφού είναι κοντός. Τι σχέση έχει ρε φίλε. Για μπασκεμπολίστε. Ο Σπάτ Βεμπ πιο κοντός ήταν. Μην κάνει, ρε εσείς σαν τον κόκκινο με κάνετε ρε. Μου εισέρετε πίσω την εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όταν είσαι επαγγελματίας παίξης, το να έχεις τόσο κακά ποστά είναι πολύ άσχημο και είναι λογικό να μην κερδίσεις τα παιχνίδια. Κακούς παίχτες έχεις ρε φίλε, εντάξει. Μόνο τα ποσοστά είναι. Τι να σου πω τώρα. Όταν τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού κάνουν όλοι όσοι ΑΕΚ. Αυτό αλήθεια είναι. Όταν ρε φίλε πέρσι σου παίρνει ένας Τζέιμς στο πρωτάθλημα και αποθεώνουν όλοι τον Πασκουάλ. Τι, ναι, τι να... αυτό είναι το επόμενο που θέλω να πω. Ότι να. Δεν ξέρω αν είμαι αλλά δεν βλέπω... Όλοι αυτοί ένα Τζέιμς δεν κάνουν. Έτσι, το βλέπεις. Όταν καίει η μπάλα. Δεν υπάρχει James. Ναι, βλέπω φέτος. Λέω ότι η γέννη του Παναθηναϊκού είναι ο παπάς, ρε παιδιά. Αυτός που δηλαδή παίρνει τα δύσκολα σουτ και παίρνει την ομάδα στις πλάτες είναι ο παπάς. Ενώ φίλο Καλάθης, άδικα τα χτυπήματα που δέχεται, να ξέρεις. Μπορεί να μην είναι σκόρερ, κάνει όλα τα άλλα. Ναι, ωραία. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλο πρόβλημα επιθετικά. Έτσι. Στο και 5. Δεν νομίζω ότι κανείς ρεαλιστικά περιμένει μετά από τέτοια εμφάνιση την Παρασκευή να κερδίσει. Ρε φίλε, πεντάρι από το Λάσμα έχεις να βρεις από τότε. Σοβαρό πεντάρι. Μη σου υπομπατήστε, εντάξει. Έφυγε, αλλά... φίλε. Διάλειμμα τελευταίο, άλλες 5 γραμμές φύγαμε. Άρα, τώρα, καλά, τελευταίο διάλειμμα. Πάμε. Rapto.gr Πα-πα-πα-πα! Κάντε like! Πα-πα-πα-πα! Like, like! Πα-πα-πα-πα! Παρακαλώ! Κληρονάζεσαι και είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι.
Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθαρά μες στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ναι, εγώ μια πολύ βαριά βαγκρίβ λέγεται. Κολόνια. Λέμαργε, είμαι τόσα όσα για να σηκώνω τη μαμά σου. Αγκαλιά, έτσι. Πάμε τέσσερις γραμμές πριν το φινάλε. Θέλω ό,τι γουστάρετε να λέτε. Εμείς λεφτά δεν παίρνουμε ούτε από τους πολιτικούς, ούτε από κόμματα, ούτε από εκκλησίες, ούτε από ομάδες. Δεν είμαστε τσάτσι. Άρα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Τουλάχιστον όταν θέλετε να πείτε κάτι, αιτιολογήστε το, δικαιολογήστε το, ερμηνεύστε το. Εκφραστείτε ελεύθερα. Ό,τι ομάδα κι αν είστε, ό,τι κόμμα κι αν είστε, μουσουλμάνοι, αν είστε χριστιανοί, βουδιστές, ό,τι γουστάρετε. Europarin, δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο. Από ό,τι τα έχω πάει στα δόντια μου, αλλά είναι βαρύ. Μη. Τέσσερις από το τέλος. Μη. Έλα! Έλα, Κωστίβο, είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ωραία, από Χανιά, Γιάννης ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν σας πήρα γιατί είχε ένα πρόβλημα εδώ στο YouTube, γιατί δεν το πιάνω το κανάλι. Εντάξει, ο κομμουνιστής δεν θα έκανε κάτι καλά. Αν πιάσεις τα Χανιά, γύρω από άνδρε φίλε, θα φύγουν τα Χανιά. Λοιπόν, Κωστή, τι βλέπω εγώ. Ναι. Βλέπω ότι πας να αποδείξεις κάτι στην Αθήνα, πως με μία ΑΕΚ χωρίς τον καλύτερο της παίρνης, δηλαδή Μάνταλο, με μία ΑΕΚ που έρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι με, και το 8... το άκουσον σου δίνει κόκκινη. Και εσύ τι πρέπει να κάνεις εκεί? Να διαχειριστείς ένα μάτς και να παίξεις με την ΑΕΚ με 10 παίχτες και κάνεις μία τρύπα στο νερό. Το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις Καζαντζίδη τώρα. Μόνο ροκ! Μόνο ροκ! Και βλέπω πλέον ότι ο ερχομός του Γκαρσία είναι πιο κοντά από ποτέ για να αυτό ερεμήσει πια την ώρα τα υπόλοιπα. Το χειρότερο λαϊκίστικο πράγμα που έχει γίνει σε ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή να πει στους Ούγγανους, παιδιά πάρτε τον Γκαρσία τώρα και άμα βγούμε τέταρτη πανηγυρίστε που βγήκαμε τέταρτη. Κάποτε βγήκε τέταρτος ο ΠΑΟΚ το 97 και ψήνανε μετά το μάτς με την Καστοριά 6-2, ψήνανε σούβλες οι ΠΑΟΞίδες. Και ήταν από 17 βγήκαν τέταρτη. Ψήνανε σούβλες. Αυτό θα γίνει. Και αυτό θέλω να γίνει εγώ, για το καλό της δουλειάς μου. Οι Ούγγανοι θα φωνάζουν Νιώθω πιο πολύ από ποτέ, Κώστα, ειλικρινά σου μιλάω, τόσα χρόνια που είμαι παοξής, νιώθω πιο πολύ από ποτέ ότι θέλουν να μας δώσουν το πρωτάθλημα και δεν το παίρνουμε.
Όχι, φίλε μου, δεν θέλει να σου δώσει κανένας. Καλά, παίξε μπάλα και πάρ' το. Άστος, είσαι, έχεις το ακαταλόγιστο, άστος, άστο, με σένα δεν το νομίζεις. Ποιο μισθό έχω ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις. Ακαταλόγιστο. Ακαταλόγιστο έχεις εσύ. Είσαι Ολυμπιακός, οπότε δεν χωράς την ομιλία με σένα. Μη μαλώνετε, μη μαλώνετε. Μανώλη. Μη μαλώνετε. Ζάντα, μωρέ. Τέλος πάνω, παιδιά, κάνατε καλή δουλειά, να είστε καλά. Γεια σου. Γεια σου, δύσκολα να καλά φιλιά στα χάρη. Μπορεί να φύγουν πάλι τα 6 βασική πέντε του Γενάρη. Κάτσε τώρα, τη δεύτερη θέση. Ο στόπερ φεύγει, ο αριστερός μπακ φεύγει. Βιανφάνες μπορεί. Εσύ πρέπει να κοιτάς τους δυο τελευταίους, μην πέσεις. Ο Κούλης φεύγει, Γιάννη. Να ρωτήσω κάτι. Άμα πουλάς τα σημικά και τα χρυσαφικά από το σπίτι για χρέη, υπάρχει περίπτωση να τα ξανααποκτήσεις και να μην χρωστά. Ένα παίκτη ο οποίος σε τρεις μήνες ξέρει ότι θα φύγει. Αυτό. Έτσι πάντα θα χρωστάει. Πάμε κόσμο, ναι! Δεν γίνεται έτσι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Καλησπέρα στην καλύτερη τηλεοπτική παρέα. Καλησπέριζα τον Άχοντα τη μεταμεσονύχτια ζώνη. Να απαντήσω σε ένα μήνυμα καταρχήν. Ένα που έστειλε κάποιος. Άννα Μπουσδούκου με τρέλα, μόνο Άννα Μπουσδούκου. Οι σωστοί κυμπάριδες, μόνο Άννα Μπουσδούκου. Ναι. Η Κατερίνα ναι, με ξενερώνει με τις ερωτήσεις που κάνει με τις παρατηρήσεις από την κυρία Κύρεση, δεν μπορώ. Ναι, Άννα Μπουσδούκου είπα. Το Ρόντο εσύ είσαι, έτσι, Ηρακλειδέας στο Ρόντο. Εγώ είμαι, Ηρακλείδες από τους Ρόντο. Πες του κομμουνιστή ότι στο βίντεο με το Sump Scrime που λες είναι μέσα Ιορδάνης και βλέπω Ιορδάνη και χαλιέται η υγεία μου, ας πούμε. Κάποιος πήρε, έχει κλείσει όλο τον κόσμο σήμερα και κάποιος πήρε από Βοστόνη και δεν τον έκοψες. Τώρα αυτά να καταγραφούν στα πρακτικά παρακαλώ. Εντάξει. Τώρα, έχει κυνήγι στο Τορόντο, Οντάριο, έχει κυνήγι. Για μπάλα είπαμε, για μπασκετάκι είπαμε, θυμίζεις και εγώ τα εφηβικά μου χρόνια που έπαιζα στον Πανελλήνιο να πούμε και έπαθα δύο ρήξεις και αυτού, τέλος πάντων από την κούραση και εγώ, τα έχουμε πει. Πανελλήνιο για... μπάσκετ. Πανελλήνιο μπάσκετ, ναι, προ του κατάπτυστου αυτού που έχει το κανάλι τώρα. Τον κούλιδρο μοιάζει ο Σπανός. Λοιπόν, να πω λίγο, έχουμε μιλήσει για ποδόσφαιρο, έχουμε μιλήσει για μπάσκετ. Να πούμε λίγο και για κινηματογράφο. Κινηματογράφο. Διότι υπάρχει, δεν υπάρχει Έλληνας, ας πούμε, που να έχει προκόψει το εξωτερικό και να μην τον έχουμε κράξει, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή. Γιώργος Λάνθιμος. Γιώργος Λάνθιμος. Τον κράζει όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, θα σκατουράει ο Λάνθιμος, κύριε. Το δέχομαι ότι η Άλπης δεν ήταν καλή ταινία. Δεν ήταν καλή ταινία η Άλπης. Το δέχομαι. Ποιος είναι ο χοντρός, ο κοινόβοντας ήταν αριστουργηματάρα. Τρομερή ανηγορία του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτσε για τον Αστακό, είπες. Για τον κοινόβοντα. Για κοινόβοντα. Ήταν εξαιρετική. Εκεί τον κατηγόρησαν ότι είναι remake μεξικάνικης ταινίας του 1973. Γι' αυτό. Για τον Αστακό, λες. Όχι για τον Αστακό, για τον κοινόδοντα. Για τον κοινό. Τώρα εντάξει, αυτά έχει πει αυτά τα πράγματα τώρα, Λάνθιμος τώρα το 1973, τώρα πια... Έλα τώρα ρε Ασλαμά, τώρα μην με τρελαίνεις τώρα. Ποιος το κάνει αυτό, ο Βουλγαρής. Ο Βουλγαρής που έχει 40 χρόνια καριέρα και δεν έχει βγάλει μια σωστή ταινία. Δηλαδή έχει πάρει ο Βούλγαρης να πούμε Όσκαρ σενάριο στις Κάνες. Όπα, δεν είναι κριτήριο μωρέ το Όσκαρ. Έρωτο, μην βάζεις τώρα το Βούλγαρη, εντάξει. Άλλο, πες ωραίος ο Λάνθιμος και εμένα μάτσι. Ο Βούλγαρης είναι πολύ μέτριος κοινοβουλίας, δεν έχει κάνει ούτε μία ταινία καλή. Έλα ρε τώρα, έλα. Τι να κάνουμε. Το προξενιό της Άννας. Πες μια καλή ταινία του Βούλγαρη. Το προξενιό της Άννας, ταινιάρα. Μέτριο. 7 στα 10. Η τελεία είναι 7 στα 10. Στο δίνω. Άλλο. Όλα είναι δράμα. Όλα είναι δρόμος. Ψυχή βαθιά. 3 στα 10. 3 στα 10 και τα 2. Έλα, παρακάτω. Έλα τώρα. Αυτά είναι και λίγο υποκειμενικά τώρα, μωρέ. Μη, εντάξει, οκ. Okay. Έπεσε κουλτούρα στη μαρμίτα. Έπεσε κουλτούρα στη μαρμίτα. Αυτό που με κόβεσε από τα πολιτήρια. Μου θύμισε την κόκκινη κάρτα που έδωσε να πούμε ο άλλος το πάω αυτό στην προθέρμανση. Δηλαδή, έλεος κάπου, ας πούμε. Λοιπόν. Αυτά είχα να πω. Λάνθιμος, αγαπάμε Λάνθιμος, στηρίζουμε γενικά Αντετοκούμπο, NBA vote, hashtag GOAT, δηλαδή κατοίκης. Έχουμε από την πολιτεία σας. Καλησπέρα, καλή σε περιμένουμε. Αν έρθει από εδώ, οπωσδήποτε. Πολιτεία. Πολιτεία. Προτελευταίος, που λέει ο κόκκινος, πορτελευταίος. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Ο Πέλκας επιτελικός δεν μπορεί να παίξει, φίλε. Σας τον έχω αναλύσει.
μαγνητική τομογραφία σας τον έκανα. Ο Πέλκας έβαλε ένα ωραίο γκολ, offside ήταν βέβαια. Το τελείωμά του ήταν φοβερό. Φέρτε του την μπάλα μες στην περιοχή, καλή χαφ. Ο Πέλκας θα στο φορτώσει με μεγαλύτερη ποιότητα από τον Πρίγιο της Καμιλά. Είναι σκόρερ. Είναι για 4-4-2 δεύτερο φορ, για 3-5-2 δεύτερο φορ. Μην ψάχνετε τον Πέλκα. Σε ένα σμένα δεν μπορεί. Πάει τελείως. Σέντερ μπακ δεν μπορεί. Προτελευταίος. Έλα. Πάμε. Καλησπέρα, Ραπ. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι. Καταρχήν από τη Θεσσαλονίκη που ενώ παρθήσουμε. Ωραίο. Δούμε την παρέα που έχουμε κάποιες διαμάχες. Διαμάχη με την παρέα μου. Ναι. Θεωρώ ότι το δίκαιο είναι κάπου στη μέση και για τον Λουτσέσκο αλλά και για την ομάδα. Θεωρώ επίσης ότι κάποιοι παίχτες έχουν νοοτροπία ότι παίζουν σε ερασιτεχνική ομάδα. Δηλαδή, έχουν πάρει τις φανέλες στα σπίτια τους και δεν τους ενδιαφέρει τι απόδοση θα έχουν στο μάτς. Καλό αυτό. Σου λέει εντάξει, εγώ δηλαδή και την κόκκινη που πήρα σαν business bar, εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Πριν 4 μέρες πήραμε και το μισθό, όλα καλά. Την επόμενη Κυριακή θα παίξω κανένα 30 λεπτό. Πολύ μπράβο, ρε φίλε. Αυτό θα είναι βήμα μπροστά το μήνυμα αυτό. Πολύ μπροστά. Θα είναι καλό για το ποδόσφαιρό μας, πάρα πολύ καλό. Έλα. Απελπίστηκες. Συνέχισε, φίλε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ομάδα δεν είναι επαγγελματίες. Επειδή, ας πούμε, έχουν τη φανέλα του βασικού, κάνουν και ό,τι θέλουν μέσα. Του Ζαμπράνο τώρα την κόκκινη δεν μπορώ να την κατακρίνω. Πιστεύω ότι ήταν μια λάθος εκτίμηση πάνω στο μαρκάρισμα. Δεν ξέρω αν με βρίσκει σύμφωνο, αλλά δεν μπορώ να κατακρίνω 100% μόνο τον Λουτσέσκο. Εγώ δικαιολογώ το μοναδικό μαρκάρισμα να μου βγει ένα μένα και να του πάρω τα πόδια γιατί με έφαγε. Να πάω με τις τάπες σε οργανωμένες άμυνες, με πλάτη τον αντίπαλο, να του βαράω με την τάπα, να κάνω μαγκές, να μπουνιές και τέτοια. Αυτά είναι μικρότητες, μικρών ομάδων. Αυτά θα ρίσκευε προοδευτική Ιωνικός ο ΠΑΟΚ. Θα ρίσκε τέτοιο ανόητο παιχνίδι, κοντό μυαλό. Είπε ο Λουτσέσκο ότι ήμασταν ηλίθιοι. Μόνο μαλάκες μπορούν να παίξουν έτσι μαρκαρίσματα. Ναι, ποιος τους έμαθε να παίζουν έτσι πάσα σέντρα. Πάσα σέντρα. Για όνομα του Θεού. Παιδική ομάδα. Παιδική. Πού είναι οι παιχταράδες που λέγανε το καλοκαίρι πήραμε τον τάδε, πήραμε τον δίνα. Πού είναι ρε παιδιά, σας κοροϊδεύουνε μπροστά στα μάτια σας. Εντάξει, συμφωνώ. Απλά εγώ προσθέτω να σου κάνω μια ερώτηση και να μου πεις, ας πούμε, αν συμφωνείς με αυτό. Εγώ. Μίλησε ότι 4-5 παίχτες, οι οποίοι είναι για τις ακριβές μεταγραφές, λόγω ότι δεν έχουν ανταγωνισμό μέσα στο υλικό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούνε, ρε, δεν μπορούνε. Δεν μπορούνε. Ο Βιερίνια δεν μπορεί. Τρώει μουσακά. Ο Μακ πεσμένος. Τρώει γεμιστά. Ο Βιερίνια. Εγώ τον βλέπω, πάει στη γραμμή. Ξέρει μπάλα, την πετάει, την παίρνει, ωραία. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι από την άλλη μεριά, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στο κουτί δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει στη μάχη. Δεν μπαίνει στον πόλεμο. Αυτό είναι απατεωνίστικο ποδόσφαιρο. Για όσους βλέπουν και ξέρουν μπάλα. Ο Πρίγιοβιτς δεν μπορεί να βγει από την περιοχή, να πάρει την μπάλα, να τη δώσει. Να μπει μέσα όπως έμπαινε ο Λιμπερόπουλος για παράδειγμα. Yeah, παλιά. Ωραία. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί σαν τον Μπέρκ να βγει σαν εξτρέμ, ούτε σαν τον Ασαριφάρτ να κάνει μια τρίπλα, να κάνει μια σέντρα ή να κάνει τη μεγάλη διαδρομή. Δεν μπορεί. Ο Πρίγιοβιτς, φέρε μου την μπάλα στα ψηλά, μην πηδήξει ο άλλος, να είναι σε ζώνη στα 6 μέτρα ο ένας στόπερ με τον άλλο, να σου κάνω γκολ. Τον πήρανε χαμπάρι οι προπονητές, βάζουνε man to man δίπλα τον Κουτοπάνο, τον Κολοπάνο, πώς λένε τον Ιωάννη. Μαυροπάνο. Το βάζουνε να πούμε το Τσικρίσκι κολλητά. Έρχεται ο Πανιόνιος πέρσι, φιλικό σωματείο με τον ΠΑΟΚ. Πάρτι σέντρα ο Ρισβάνης, κάνετε γκολ. Έρχεται ο Χάβος, μακριά ο Μόρας, γκολ. Άμα τον πάρεις κολλητά, τον καθάρισες. Έγινε Κλάους. Κόλλησε τον ίδια αρρώστια. Έγινε δημόσιος υπάλληλος. Ο έγινε Κλάους. Δημόσιος υπάλληλος. Τελευταία γραμμή για σήμερα. The last one. Ο άλλος, να πούμε, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που τραυματίστηκε, ο Μαουρίτς. Ο Μαυρίκιος. Πολύ καλός χαφ. Ο Μαουρίτσιο, πολύ καλός. Πολύ καλή μεταγραφή. Θα τον δούμε μέχρι το τέλος. Λέγε, φίλε. Εσείς, τελευταίος για σήμερα. Γιάννης λέγομαι, πάω και είμαι. Ωραίος. Γεια σου, Γιάννη. Δύο μεγάλα προβλήματα.
Πρώτον, σήμερα δεν είδα καθόλου μπάλα. Ευτυχώς. Λίγο πιο δυνατά, Γιάννη. Φώναζε, Γιάννη, φώναζε. Ναι, ναι. Πρώτον, λέω σήμερα χάθηκα την ομάδα μου. Φώναζε, Γιάννη, φώναζε. Λέω σήμερα χάθηκα να βλέπω την ομάδα μου. Μπράβο. Χάθηκα να βλέπω ελληνικό ποδόσφαιρο. Και επίσης, χάθηκα να βλέπω και ένα συγκεκριμένο παίχτη. Τον Τζάλμα Κάμπος. Που τον βλέπω σε κάθε ματ. Να μην μπορεί καθόλου. Θέλω μια άποψη για τον Τζάλμα Κάμπος. Να πω κάτι εγώ. Ναι. Σήμερα τον βάζει σε λάθος μάτς. Ο Κάμπος είναι παίκτης που θες πιο πολύ τακτική. Εκεί ο ΠΑΟΚ που τον βάζει σήμερα θέλει γκολ. Οπωσδήποτε γκολ. Χάνει ο ΠΑΟΚ. Εκεί Μάκ, βάζει ΜΑΚ. Λάθος αλλαγή. Εκεί είναι αυτόματη επιλογή ο ΜΑΚ. Σωστό. Αυτόματη επιλογή. Αλλά ο Κάμπος φέτος είναι αδικημένος, Γιάννη, νομίζω. Νομίζω. Γιατί είναι αδικημένος. Λίγο εσύ παίξει. Κάθε πολύ... μάτς που τον βλέπω, όσο κάθε μάτς που τον χαμαλό, βλέπω. Χαμαλό εξτρέμ είναι, ρε. Πάντως Παρίδης δεν είναι εδώ σχολείο. Χαμαλό εξτρέμ είναι. Χαμαλό εξτρέμ, ξέρεις, θα πει το χαμαλό εξτρέμ. Παραμύθια, ναι. Χαμάλης εξτρέμ. Τρέχω, μαρκάρω. Έχω δυνάμεις να ανέβω, έχω δυνάμεις να γυρίσω. Θα πάρω τον ένα σμένα, θα κάνω τη σέντρα, θα με κόψουν. Θα περάσω κι άλλη μια σέντρα. Μέσα στην περιοχή φτέρνα μου. Δεν θα πατήσει ποτέ. Κοπριά θα και έχει. Και άμα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, παίρνει ταξί και έρχεται. Κοπριά έχει φτέρνα του. Η περιοχή γι' αυτό δεν την πατάει. Αδικημένος, φίλε, είναι ο Μπίσεσβαρ, γι' αυτό έχει αυτές τις αντιδράσεις. Σωστό. Ο Μπίσεσβαρ είναι αδικημένος που τον κάνανε για να βάλουν τον Ελκαντουρί. Ποιο Καντουρί, ο Ελχαραμοφαΐ είναι αυτό. Ναι. Ναι. Πάρε εσύ τον Μπίσεσβαρ στον Άρη. Ναι. Βάλ τον πίσω από τον Διαμαντάκο, όπω το λέει Διαμαντόπουλο. Άσερε. Φάει δυο κλωτσιές, θα βγει. Παλέμαχος έγινε ο Μπίσεσβαρ, ρε παιδιά. Έγινε παλέμαχος. Τον κάνανε παλέμαχο. Έγινε παλέμαχο. Τον κάτσε παλέμαχο, τον κάνανε. Τον κάνει ας παλέμαχο, τον κάνανε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Οι άλλοι παίκτες της ΑΕΚ, είδες ένα Σιμόες, βιονικός. Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Και Μουστακαλής. Βιονικός ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος. Γκάλο. Γκάλο σήμερα. Επικός. Κόκορας, γκάλο. Ραπ. Γεια. Τρία σου ρίξ. Θα ρωτήσω. Ναι. Και εγώ δύο. Ναι. Έχω ένα ενδιασμό, ρε φίλε. Μήπως το μάτς είναι μιλημένο. Έφυγε, φίλε, καληνύχτα. Το χιούμορ σου, ρε φίλε. Μη. Τέτοια πράγματα τώρα. Μη. Πώς είναι, δηλαδή, όταν μη. Χάνει η ομάδα είναι μιλημένο, όταν ναι. Κερδίζει. Δεν όταν είναι. Κερδίζει, ναι, αλλά τα χάνει. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία. Για Ευρώπη κανένας δεν μίλησε. Θα πει για Λίβερπουλ, για Άρσεναλ, για Σίτι κτλ. Για μπάλα μίλησαν οι ναι. Την άλλη Κυριακή θα κάνουμε έτσι μια χαμαλό εκπομπή, η οποία θα περιλαμβάνει εθνικές ομάδες, κουλτούρες, showbiz και ιστορίες για αρκούδες. Θα κάνω εγώ ένα ωραίο lifestyle πρόγραμμα στο στυλ, θα έρθω την Κυριακή ή την Παρασκευή να κάνω βιντεάκια και να τα παίξουμε έτσι λίγο, να κάνει και λίγο τηλεοπτική, γιατί αυτή είναι εκπομπή ραδιοφωνική με εικόνα και επειδή δεν έχουμε και ωραία μούτρα, είμαστε και ωραίοι άντρες, να πεις ότι ας πούμε εκτός από το μαλάτο να δείξουμε και κάτι ωραίο στην τηλεόραση. Πάντως η παρέα μας είναι καλή, ελπίζω. Είναι πολύ οι απόψεις μας είναι ουδέτερες και δεν είναι κατευθυνόμενες. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι ελεύθερος, να μην είσαι κατευθυνόμενος. Είμαστε ελεύθεροι, τουλάχιστον προς το παρόν. Μετά από λίγο καιρό δεν ξέρουμε. Μέχρι τότε να μπορείτε να μας απολαύσετε και εμείς να απολαμβάνουμε τη δικιά σας παρέα. Φύγαμε! Γεια σας! Τα λέμε αύριο. Παρακαλώ. Κλειδαράκι εκεί. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε για να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου.
Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσερ γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περιβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περιβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το radiofono.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.